Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη κοινωνία τετατέρτ. Μαζί μου είναι σήμερα ο Θέμης Συμβουλόπουλος. Καλησπέρα και από μένα. Για να περιδιαβούμε μαζί τα δύσκολα και στενά μονοπάτια της ελληνικής οικονομίας στα χρόνια των μνημονίων. 3 χρόνια μνημόνιο, 3 χρόνια η ελληνική οικονομία δεμένη, αλυσοδεμένη χειροπόδαρα υπό την τριπλή επιτήρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ένθεν και κήθεν ότι το μνημόνιο βυθίζει σε μεγαλύτερη ύφεση την ήδη ασθμένουσα ελληνική οικονομία και επηρεάζει δυσμενέστατα την καθημερινότητα όλων μας. Ποιος μπορεί να τα αμφισβητήσει αυτά και βεβαίως ποιος μπορεί να μας διαβεβαιώσει αν υπάρχει αδιέξοδο ή αν δεν υπάρχει διέξοδο από αυτή την εικόνα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα, Θέμη, με τους καλεσμένους μας που είναι όλοι έγκριτοι οικονομολόγοι. Θα σας παρουσιάσουμε σε πολύ λίγο. Να πούμε και εμείς από τη μεριά μας, να πω από τη μεριά μου ότι 3 χρόνια μνημονίων και 70 μέρες μαύρο στην ΕΡΤ. 70 μέρες που οι εργαζόμενοι όμως κρατήσαμε το... Που επιχείρησαν μαύρο στην ΕΡΤ. Όμως οι εργαζόμενοι κρατήσαμε τη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή και όχι απλά ανοιχτή σε όλη την κοινωνία. Ανοιχτή σε όλα τα προβλήματα όλων των εργασιακών χώρων που υποφέρουν από την... Πώς θα τη χαρακτηρίσει κανείς, η λέλαπα η οποία έχει πέσει ειδικά το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας και στην κοινωνία μας, προσπαθώντας να αναδεικνύουμε συνεχώς όποια δυσκολία και όποια επίθεση γίνεται σε όλους τους τομείς κοινωνίας. Και μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό και το γεγονός ότι συμμετέχει ενεργά ο κόσμος που μας βλέπει διαδικτυακά. Έχουμε πάρα πολλούς θεατές, διαδικτυακούς θεατές, ναι. Και θα δώσουμε και το mail μας με την βεβαίως, ευκαιρία. Να πούμε εδώ ότι μετά από τις 21 νομίζω του μηνός, που η BU αποφάσισε, δηλαδή η Ένωση των Δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων της Ευρώπης, αποφάσισε μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση να κλείσει τη δορυφορική σύνδεση, μιας και από τις 11 Ιουνίου μας παρήχε δορυφορική κάλυψη. Κόπηκε λοιπόν στις 21 του Αυγούστου, αλλά εμείς πλέον βγαίνουμε από το ertopen.com, όπου είναι η διαδικτυακή πύλη για να μπορεί κάποιος να βλέπει το διαδικτυακό πλέον πρόγραμμα, μιας και ο δορυφόρος δεν λειτουργεί. Η πύλη λοιπόν, ξαναλέω για να το θυμόμαστε, είναι ertopen.com, από εκεί μπορείτε να μας και βλέπετε. Από το The Press Project, και από το The Press Project. Και άλλους δικτυακούς ιστότοπους που έχουν βάλει την ροή της ertopen και μπορεί ο κόσμος και από εκεί που μπαίνει να βλέπει ανεμπόδιστα διαδικτυακά το πρόγραμμά μας. Και να δώσουμε και το email της εκπομπής, το οποίο είναι, το βλέπετε κάτω στους τίτλους, είναι το κοινωνία tetatert. papaki@gmail.com. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι μηνύματα σε ζωντανή μετάδοση. Τώρα. Με τις γνώμεις σας, τις κρίσεις σας, τις επικρίσεις σας, τα προβλήματά σας, τους προβληματισμούς σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε και να μας δώσετε και ιδέες για τις εκπομπές. Γιατί είπαμε ότι αυτή η εκπομπή δεν λέγεται έτσι, για τους τύπους μόνο κοινωνία tetatert. Είναι επί της ουσίας κοινωνία tetatert. Και να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν σήμερα τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη, οικονομολόγο φόρο τεχνικό. Ο κύριος Λεωνίδας Βατικιώτης, οικονομολόγος και δημοσιογράφος. Είναι ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, οικονομολόγος και γενικός γραμματέας στο ΕΠΑΜ, κύριε Καζάκη, και ο Γιάννης Τόιος, διδάκτορ οικονομικών στο Πάντιο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Δίστασα λίγο γιατί δεν θυμόμουν πώς έχουν καθίσει καλεσμένοι, αν θα τους πω σωστά, μην κάνω κανένα λάθος. Λοιπόν, πες το πρώτο σημείο που θα πειροδοτήσει την κουβέντα. Για την οικονομία λοιπόν είναι το θέμα μας σήμερα. Και να ρωτήσω από εδώ, από αριστερά, μιας και είναι ο πιο κοντινός μου. Κύριε Καζάκη, ήταν προσυμφωνημένη η παγωγή μας στα μνημόνια ήδη από το 2009 και μάλιστα δηλαδή το γνώριζε ενδεχομένως και η κυβέρνηση πριν τις εκλογές του 2009 της Νέας Δημοκρατίας, ή ήταν κάτι το οποίο φάνηκε αμέσως μετά τις εκλογές με την κυβέρνηση του Παπαδρέου, του Γιώργου Παπαδρέου? Σύμφωνα με δημοσίευματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν έχουν ακόμη διαψευθεί, τουλάχιστον από όσο τουλάχιστον γνωρίζω από ρεπορτάζ της Wall Street Journal αλλά και από το γερμανικό τύπο. Γνωρίζουμε ότι τον Γενάρη, Φλεβάρη του 2009 έγινε μια ειδική επιτροπή που μάλιστα χαριτωμένα οι γραφειοκράτες των Βρυξελών την ονόμασαν η επιτροπή που δεν υπάρχει, που κάλεσαν τις ηγεσίες των δύο κομμάτων στην Ελλάδα και τους πρότειναν να ακολουθηθεί αυτή η πολιτική οικονομική πορεία
τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή να γίνει η αλλαγή της κυβέρνησης με τον τρόπο που είδαμε τότε να γίνεται η αλλαγή, να γίνει υπερδανεισμός του ελληνικού δημοσίου μέσα στο 2009 για να μπορέσει να υπάρξει το μαξιλαράκι που λέγει ο κ. Παπαθανασίου, τελευταίος υπουργός της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μέχρι να μπει, να προετοιμαστεί ο μηχανισμός στήριξης για να μας βάλουν στο πρώτο μνημόνιο τον Μάιο του 2010 και να γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή. Ταυτόχρονα έπρεπε να προετοιμαστούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, να διαθέσουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπορέσει να βρει τους μηχανισμούς εκείνους τροφοδότησης και ανατροφοδότησης του χρέους, όπως έγινε και είδαμε. Να παιχτεί το παιχνιδάκι αυτό που είδαμε να παίζεται με τα περίφημα spread και τις μονάδες βάσης για τα CDS. Θυμόμαστε όλοι το ότι είχαν μετατρέψει από τον Οκτώβριο του 2009 έως Μάρτιο, έως τον Απρίλιο του 2010. Είχε γίνει πραγματικά το πρώτο θέμα στις ειδήσεις το πώς πάνε τα CDS στην Ελλάδα. Θυμάμαι το Γιάννη, συγγνώμη Γιάννη που το λέω. Ήταν μεγάλη Παρασκευή του 2010. Ήτανε βραδάκι, πήγαινα με την οικογένεια. Επιτάφιος. Επιτάφιος, μπράβο. Λοιπόν, πήγαινα στην επιτάφιο μαζί με την, οικογένειά μου. Με παίρνει ο Γιάννης τηλέφωνο και μου λέει κάτι συμβαίνει. Τα CDS είναι πάνω από 400 μονάδες βάσης. Ξέρετε πού είναι τα CDS σήμερα, για τα οποία δεν συζητά κανένας βεβαίως. Τα ελληνικά CDS είναι στις 24.400 μονάδες βάσης και είναι εκτός από κάθε μέτρηση. Δηλαδή είμαστε εκτός. Δεν κατατάσσεται αυτό. Δεν κατατάσσεται. Είναι εκτός. Λοιπόν, το παιχνιδάκι παίχτηκε. Αλλά η θερμοκρασία του νεκρού είναι αυτό. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν τη μετράνε πλέον. Δεν είναι προς μέτρηση. Λοιπόν, γι' αυτό και μας φτάσανε σε γήπεδο. Αυτό ήταν το παιχνιδάκι που παίχτηκε. Βεβαίως. Συν όλα τα άλλα που ακούγαμε τότε, τα λεφτά υπάρχουν που μεταξαφανίστηκαν. Όλο το παιχνιδάκι αυτό. Για να το καταλάβουμε τώρα, δηλαδή, υπονοείται ότι ήταν κάτι σαν προσυμφωνημένο, συνεννοημένο αυτή η κατάσταση να οδηγηθεί εκεί η χώρα, δηλαδή. Ναι, υπήρχε μια επιλογή. Όταν το Γενάρη του 2009 η ελληνική κυβέρνηση βγήκε για να κάνει δανεισμό, δηλαδή να πουλήσει ομόλογα, και δεν μπόρεσε να τα απορροφεί σε αυτά η διεθνής αγορά, γιατί ήταν κλεισμένη λόγω του κράχ που υπήρχε νωρίτερα και μια σειρά άλλα πράγματα, μπαίνει ένα δίλημα τότε. Ή επιτρέπουμε στην Ελλάδα να διαχειριστεί το χρέος μόνη της, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με τους ιδιώτες, με τους ιδιώτες δανειστές, ακόμη και να πει δεν πληρώνω τίποτα, δεν τις κάνανε απολύτως τίποτα. Δεν έκανε 2000... τίποτα από όλα αυτά, μπήκαμε ή λοιπόν. Ή να διασώσουμε το ευρώ. Μιλάμε γιατί κυβέρνηση Καραμαλή ακόμα. Θα υπήρχε ντόμινο στην Ευρωζώνη. Και λοιπόν, επιλέχθηκε φυσικά να διασωθούν οι δανειστές και το ευρώ. Μάλιστα. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Για την οικονομία της κουβέντας, λοιπόν, να αποδεχτούμε, όπως φαίνεται και από τα δημοσίευματα που δεν έχουν διαψευστεί, όπως είπατε, ότι όντως κάποιοι το ήξεραν και ήταν προσυμφωνημένο να οδηγηθούμε εκεί. Και οδηγηθήκαμε σε ένα πρόγραμμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο εσείς το ξέρετε καλύτερα βέβαια από μένα, όπου εφαρμόζει μια πολιτική, η δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζει στις χώρες που μπαίνει, έχει ένα συγκεκριμένο τρίπτυχο. Μείωση των δημοσίων δαπανών μέσω της περικοπής των επενδύσεων, μείωση των αύξηση της φορολογίας με νέους έμεσους και άμεσους φόρους και μείωση μισθών και συντάξεων, και όλα αυτά βεβαίως πλήττουν κυρίως τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Αυτή η πολιτική όμως έχει ανεπτυξιακή προοπτική ή απλώς βαθαίνει περισσότερο την ύφεση σε μια χώρα που εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα ακόμα σκληρότερα μέτρα για να καλυφθούν τα ελλείμματα. Είναι αφελής η ερώτηση που κάνω, αλλά απορώ πώς δεν την έκανα αυτή την ερώτηση. Και, δηλαδή... Για το Δέλτα Νητά, θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τουλάχιστον μετά τη μεγάλη κρίση χρέους της Λατινικής Αμερικής το 1982, απέκτησε έναν και μόνο ρόλο. Να διασφαλίζει τα λεφτά των δανειστών. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Και τα διασφαλίζει με τον τρόπο που είπαμε. Βεβαίως. Γιατί είναι προφανές, όταν μπαίνει σε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να πληρώσει, αδυνατεί να πληρώσει, εξ αντικειμένου, λόγω ύφεση, αν θέλετε, λόγω οποιοδήποτε άλλων δυσκολιών, τι κάνει, βάζει χέρι εκεί που μπορεί να υπάρχει εισόδημα. Και πού υπάρχει εισόδημα? Στα εργατικά στρώματα, στον κόσμο και τα τιμαλθή της χώρας. Είτε είναι η δημόσια περιουσία αυτή, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτός είναι ο στόχος, είναι ο διακηρυγμένος στόχος. Μάλιστα. Του ΔΝΤ. Γι' αυτό και τώρα μας λένε, ναι ρε παιδιά, αλλά δεν γίνεται βιώσιμο το χρέος και το συζητάμε. Παραδέχτηκαν ξανά και ένα λάθος τους πριν 1,5 μήνα, το οποίο λάθος. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Το οποίο είναι ένα λάθος. Που... Θα φτάσουμε και εκεί. Ναι, εντάξει, θα φτάσουμε και εκεί, αλλά είναι ένα λάθη που πληρώνει στο τέλος στην τσέπη του ελληνικός λαός, και να μην φανούμε ότι λαϊκίζουμε, αλλά αυτό είναι επί της ουσίας. Ωραία. Το χρέος μας τώρα πόσο είναι?
321. Υπάρχει και κρυφό όμως χρέος, δεν υπάρχει, αυτό είναι το φανερό. Αυτό που υπάρχει είναι χρέη τα οποία υπάρχουν, για παράδειγμα, από τη μεριά του ΕΟΠΗ, τα οποία όχι, δεν λέω για, τα χρέη, για το χρέος που είναι για τις, για τις τράπεζες, για την... Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά ακόμα χρέη τα οποία θα βγουν στη συνέχεια. Αυτό που μπορούμε να πούμε εξ αρχής, καταρχάς μάλλον για το δημόσιο χρέος, είναι ότι η έκρηξή του, το γεγονός ότι έχει φτάσει στα 321 δισεκατομμύρια, όταν πέρσι την ίδια περίοδο, στο τέλος Ιουνίου του 2012, ήταν 303 δισεκατομμύρια, αποδεικνύει την εκ πρώτης όψεως παταγώδη αποτυχία αυτής πολιτικής. Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε τυπικά, ονομαστικά, για να διαχειριστεί, να μειώσει το δημόσιο χρέος. Και βλέπουμε πως το δημόσιο χρέος ακολουθεί μια ξέφρενη πορεία. Έχει τεθεί εκτός ελέγχου. Κατά συνέπεια, το ερώτημα είναι, αυτή η οικονομική πολιτική, η οποία εφαρμόζεται με τέτοια επιμονή, με τέτοια συνέπεια, 4 χρόνια σχεδόν τώρα, έτσι, γιατί πριν τον Μάιο του 2010, οπότε η χώρα εντάχθηκε και επίσημα στον αστερισμό των μνημονίων, από τον Οκτώβριο του 2009 που εξελέγει η κυβέρνηση του Πασόκ, είχαμε αρχίσει την εφαρμογή μέτρων λιτότητας. Το ερώτημα λοιπόν είναι τελικά ποιο ήταν το ζητούμενο αυτών των πολιτικών. Εκεί, από εκεί να ξεκινήσουμε λιγάκι, για να δούμε και όλη την πορεία του χρέους από το 2010 που μπήκαμε στα μνημόνια, περίπου πόσο ήταν και ο λόγος του σε σχέση με το ΑΕΠ και πάνω κάτω που έχουμε φτάσει τώρα, που έτσι κι αλλιώς θα το πάμε. Αυτή τη στιγμή εδώ που έχουμε φτάσει είναι το, είπαμε, σε απόλυτη αξία, σε καθαρούς αριθμούς ποιο είναι. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό είναι στο 175-180%. Τότε πόσο ήταν το ΑΕΠ, κύριε Βατικό, το 2010, τότε ήταν το Σεπτέμβριο του 2009, ναι. Πριν εκλεγεί δηλαδή η κυβέρνηση του Παπανδρέου και αρχίζουν τα μαγειρέματα στην Ελστάτ, ήταν 115%. Τόσο είχε ανακοινωθεί επισήμως από την Στατιστική Υπηρεσία και από τη Eurostat. Έχουμε μετά την αλλαγή διοίκησης στη Στατιστική Υπηρεσία, αρχίζει όλη αυτή η διαδικασία, ακριβώς, η οποία εξυπηρετούσε τη δημιουργία ενός ιδεολογικού κλίματος και με συνενοχή της Τράπεζας της Ελλάδας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα πανικού στην κοινωνία και να φανεί δικαιολογημένη η παγωγή στο καθεστώς των μνημονίων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και εμφανίζεται στο 129% το δημόσιο χρέος. Ένα ποσοστό το οποίο ξέρουμε τώρα ότι δεν είναι αυτό. Βάζοντας μέσα τις εγγυήσεις τότε των 10. Όχι μόνο τις εγγυήσεις των 10, βάζοντας, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας και εντάσσοντας ακόμα και ελλείμματα που είχαν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Όχι μόνο 10, αλλά κατά παράβαση οποιασδήποτε διοντολογία. Και εν πάση περιπτώσει μέτραγαν το σημαντικό, ξέρετε, τώρα παραβίαζαν κανονισμό. Εγώ δεν είμαι πρόχειρος, τουλάχιστον αστυνομικό σκέλος. Είναι βέβαιο πάντως ότι μέτραγαν σχέση με την προηγούμενη χρονιά άλλα πράγματα. Είναι σαν την πρώτη χρονιά μετράγαμε μήλα και την άλλη μετράγαμε μήλα για πορτοκάλια μαζί. Τότε λοιπόν εκείνη τη χρονιά ποιο ήταν. Όχι, επικροτώ αυτό που είπε ο κ. Βατηγιώτης. Ναι, ναι. Όχι, κοιτάξτε, και το δεδομένο είναι το εξής, ότι επαφείται σε κάθε κυβέρνηση τι θα εντάξει στην καταμέτρηση του χρέους και του ελλείμματος. Εάν θέλει να δημιουργήσει κλίμα πανικού, βάζει μέσα και το Ίδρυμα Τυφλών τι ελλείμματα έχει. Όχι μόνο τις 10 που δεν είναι υποχρεωμένοι. Από όσο έχουμε ακούσει και από διάφορες καταγγελίες και συγκεκριμένα από την κυρία Γιοργαντά, η οποία έχει βγει το θέμα της Στατιστικής Υπηρεσίας, η στατιστικολογία, να την πούμε, είναι μια συγκεκριμένη επιστήμη. Έχει συγκεκριμένους κανόνες, υπάρχουν και ορισμένες νόρμες. Αν δεν θυμάμαι καλά, και από τη Eurostat. Το πια κονδύλια εντάσεις είναι άλλο πράγμα. Είναι παράνομο, είναι παράτυπο δηλαδή. Είναι πολιτική επιλογή αυτό. Να σας θυμίσω, απλά για να βοηθήσουμε, να ξεμπλοκάρουμε από το θέμα του μνημονίου που γευέστο, να θυμίσουμε, κυρίως για τους τηλεθεατές, ότι αντίστοιχη δουλειά, μην μπερδεμένη με μνημόνια, είχε γίνει και το 4. Επί εποχής Αλογοσκούφη, τι έκανε η Νέα Δημοκρατία μόλις βγήκε? Την ήπια δημοσιογραφία. Άλλαξε. Όχι. Άλλο τρόπο καταγραφής των ελλειμμάτων. Ήρθε και πέρασε τις παραγγελίες πολεμικού υλικού, οι οποίες μέχρι τότε υπήρχε το καθεστώς να χρεώνονται, αν θέλετε, όταν γίνεται η παράδοση, ήρθαν και τις χρέωσαν τη στιγμή που κάνεις την παραγγελία. Μάλιστα. Αυτό αλλίωσε τα μεγέθη τότε που το 4 μπήκαμε σε επιτήρηση και υποτίθεται βγήκαμε μετά το 6 από την επιτήρηση. Αυτό είναι και παράνομο όμως. Ξεκινάνε... Είναι παράτυπο. Όχι, είναι τρόπος, ακούστε. Είναι... Απολιτική επιλογή. Ας μην μπούμε σε θέμα νόμου και παράνομου. Είναι η καταγραφή. Πάει κάποιος στο σπίτι του, να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, παραγγέλνει απόψε ένα ψυγείο. Έχετε σπίτι, τι λέει στη γυναίκα του? Χαλάσαμε σήμερα 1.000 ευρώ. Απαντάει η γυναίκα του, μα δεν τα χάλασε σήμερα. Τα 1.000 ευρώ θα τα δώσω όταν θα έρθει το ψυγείο.
Η απάντηση είναι: εγώ τα μετράω από σήμερα. Εντάξει. Καταλάβατε δηλαδή. Είναι διαφορετικό τρόπο υπολογισμού. Ναι. Για να μην τρελαίνουμε και τον κόσμο γι' αυτό. Όμω αυτό ο τρόπο. Εγώ θα ήμουν λίγο πιο αυστηρό, γιατί υπάρχει ένα ογκώδε βιβλίο με το οποίο κινούνται οι εθνικέ στατιστικέ υπηρεσίε που δίνει πολύ σαφεί εντολέ. Αυτό. Δεν είναι απλά παράτυπο. Του έβγαλαν τα μάτια κοινώς. Το σανίδωσαν, το τράβηξαν στα άκρα. Ενέταξαν πράγματα που δεν έπρεπε κατά καμία δύναμη να ενταχθούν. Και αυτό το έκαναν για να μπορέσουν να προετοιμάσουν το έδαφος καλύτερα. Ανέβηκε το. Να σα πω ένα παράδειγμα. 15,9. Εάν έτσι εφαρμοζόταν. Κύριε Τόγι, εσύ μέρος μπορείτε να παρέμβετε στην κουβέντα. Περιμένουμε να όποτε μην υπάρχει ανταγωνισμός παρέμβασης. Με έναν τρόπο διοντολογικό. Ελεύθερα. Ένα γύρο, α πούμε. Αν υπάρχει. Όταν έρθει σειρά. Πήγαμε να ξεκινήσουμε έτσι, αλλά όχι, δεν πειράζει. Μπορείτε να μιλήσετε. Εάν εφάρμοζαν τον τρόπο μέτρηση ελλείμματος της Ελλάδας σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, εάν δηλαδή η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τον κύριο Γεωργίου εφαρμοζόταν σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης τυπικά θα είχε ξεπεράσει τα 130%. Η ΔΕ Γερμανία θα ήταν πάνω από 120% το δημόσιο χρέος της και φυσικά θα αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα δανεισμού και επιτοκίων που είχε η Ελλάδα το 2009. Μάλιστα. Λοιπόν. Αλλά τι κάνανε, εφαρμόσανε μόνο, γιατί αυτό δεν ήταν του κύριου Γεωργίου και απλά της κυβέρνησης, ήταν εντολή έξωθεν. Ναι, εντάξει, το εφαρμόσανε λοιπόν, φάπαξε. Ο κύριου Ράιντεν Μάχερ, από όσο είχε καταγγείλει. Μπράβο, και η κυρία Γιωργαντά, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Eurostat. Βεβαίως. Και άλλωστε, για αυτό τον λόγο, η Eurostat έβγαλε μια σειρά δηλώσεις υποστήριξης του κύριου Γεωργίου, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει και δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε διαδικασία που είναι ενεργή, δικαστική δηλαδή διαδικασία διερεύνηση του ζητήματος. Παρ' όλα αυτά το έκανε, δείχνοντας το ποιο είναι τα αφεντικό. Το ποιο δίνει τι εντολές. Όχι μόνο αυτό, αλλά δίνοντας και οδηγία εντολή στους υπαλλήλους να μην καταθέσουν ακόμα και σε δικαστικές αρχές. Ναι, ναι. Με συμφωνητικό non-disclosure. Ναι. Ακριβώς. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, η διοίκηση της στατιστικής υπηρεσίας διατάζει τους υπαλλήλους να κρύβουν μυστικά από τη δικαιοσύνη. Εντολή όμως όχι της κυβέρνησης, απλώς όπως μας λέει ο κ. Είναι εκκρεμές το θέμα ακόμα, έτσι. Ακριβώς. Και τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έγιναν ένα σωρό δολοπλοκίες, μαγειρέματα και αλχημίες για να μπούμε στο μνημόνιο. Ακριβώς. Ποιο ήταν το ζητούμενο? Το άμεσο ζητούμενο ήταν να μπορέσουν να ξεφορτωθούν οι ξένες τράπεζες στα ελληνικά ομόλογα. Εκείνη την εποχή ειδικά αγγλικές, γερμανικές, γαλλικές τράπεζες είχαν μεγάλες τοποθετήσεις σε ελληνικά ομόλογα λόγω των πολύ υψηλών αποδόσεων που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα μία έξοδος ασφαλούς διαφυγής μέσω του καθεστώτος του μνημονίου για να ξεφορτωθούν τα ελληνικά ομόλογα οι ξένες τράπεζες και να μπορέσει να αρχίσει να ξετυλίγεται όλη αυτή η διαδικασία της βάρβαρης, της άγριας λιτότητας που ξεκίνησε στην Ελλάδα, που κατά τη δική μου άποψη ως μοναδικό ζητούμενο έχει να κλείσει η παρένθεση η οποία άνοιξε την πρώτη μεταπολεμική περίοδο στην Ευρωζώνη, ουσιαστικά δηλαδή να επιστρέψουμε σε ένα καθεστώς το οποίο θα είναι εργασιακός μεσαίωνας, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς κοινωνικές παροχές, χωρίς οκτάωρο, χωρίς μισθούς. Κοντά είμαστε, για να μην πω ότι είμαστε μέσα. Ακριβώς. Και περιορισμένης, πέρα για πέρα αμφισβητούμενης εθνικής κυριαρχίας με ένα τέταρτο Ράιχ το οποίο δείχνει ξανά τα δόντια. Θα μπούμε στη Δανειακή Σύμβαση. Νομίζω να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τόγιο να μας πείτε. Να του κάνω μια ερώτηση που είχα στο μυαλό μιας και εξελίχθηκε εκεί η κουβέντα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε το 2010 για να μην μπούμε στο μνημόνιο? Δηλαδή, υπήρχε άλλος τρόπος? Πολλοί λένε, παραδείγματος χάρη, ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια αναδιάρθρωση του χρέους πριν. Να γινόταν ένα κούρεμα. Ή άλλοι λένε ότι, μάλιστα και το ίδιο το Δουνουτού έχει εκφραστεί σε αυτό, ότι δύο επιλογές είχατε. Ή να πάτε για να διάρθρωση του χρέους ή να κάνετε μονομερή διαγραφή του χρέους ενδεχομένως. Τι άλλες επιλογές ή ένα σχόλιο πάνω σε αυτό? Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αποφύγουμε ενδεχομένως μια τέτοια κατάσταση? Να συμπληρώσω κάτι στο όλο σκεπτικό, στο όλο καλύτερα σκηνικό που ξετυλίχθηκε πριν αλλά και μετά από τις εκλογές του 2009, πριν αναλάβει το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση, είναι οι επαφές που είχε με τον γενικό, τον διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον Στρος-Καν. Και τότε, εκ των υστέρων βεβαίως, αυτό αποκαλύφθηκε και διαψεύστηκε και είναι πλέον γεγονός, ότι η συζήτηση αυτή ήταν μια βολιδοσκόπηση για το «Δέον γενέστε». Και βεβαίως τότε ο Στρος-Καν του είχε πει ότι ξέρεις εδώ τα πράγματα έτσι και αλλιώς και... Αλλά προφανώς εδώ συνετέλεσε η έλλειψη και στρατηγικής
από μία άποψη, δηλαδή στρατηγική βέβαια διαφάνηκε στην πορεία ποια ήταν, αλλά το τι να κάνουν. Δηλαδή το δίλημα, και έρχομαι στην ερώτησή σας, ήταν σαφές και ήταν ξεκάθαρο. Αυτό το χρέος δεν μπορούσε να εξοφληθεί με παραδοσιακούς όρους, έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Το ένα ήταν, και ήταν και ευκαιρία, είναι η Ελλάδα να δηλώσει και να πει στάση πληρωμών, που τότε ήταν στο εθνικό δίκαιο. Ακριβώς αυτό. Όλες οι ομολογίες ήταν σαν ένα είδος μετοχών στο χρηματιστήριο. Όταν πηγαίνεις και αγοράζεις μετοχές, παίρνεις και το ρίσκο αν αυξηθεί ή μειωθεί η τιμή τους. Αν αυξηθεί, κερδίζεις, αν μειωθεί, χάνεις. Το ίδιο ήταν και τα ομόλογα. Και δεν υπήρχε καμία διασφάλιση και δεν υπήρχε καμία ένοχη, κανένας οποιοδήποτε μπορούσε να σου πει για το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, μπορούσε τότε να το κάνει. Ήθελε όμως μια αποφασιστικότητα και μια στρατηγική με αυτή την έννοια, όταν λέω ότι πράγματι η στρατηγική την υπεράσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Αλλά βέβαια πίσω από εκεί δεν ήταν ασφαλώς τόσο απλό, με την έννοια ότι από εκεί στα ξετυλιγόταν σε αυτή την εκδοχή, σε αυτή την επιλογή, ξετυλιγόταν και άλλα πράγματα που ασφαλώς απαιτούσε προτεραιότητες. Και εδώ είναι αν υπήρξαν προτεραιότητες, και δεν υπήρχαν εκ μέρους τότε της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ότι θα υπερασπιστεί λαϊκά συμφέροντα παρά τις τριαμβολογίες και όλα αυτά. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο δρόμος ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, προς αυτή την κατεύθυνση. Υπεράσπιση των συμφερόντων των πιστωτών. Πολύ απλά και καθαρά. Είχε τότε όλη τη δυνατότητα. Και μάλιστα σε ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας, τότε οι Ευρωπαίοι τον βολιδοσκοπούσαν, τον Παπανδρέου, μήπως έχει διάθεση και στο μυαλό του πρόθεση να προχωρήσει πάυση πληρωμών. Όταν διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, τότε τον πήγανε από εκεί και ύστερα ακολούθησαν τα επόμενα βήματα. Και ακριβώς έρχομαι στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Υπήρχε άλλη εναλλακτική πολιτική? Ασφαλώς υπήρξε. Υπήρχε. Δεν είναι μόνο απλά το βήμα του να αμφισβητήσεις την πληρωμή αυτού του χρέους που είχαν, γιατί εδώ αν πρέπει να ξετυλίξουμε γιατί δημιουργήθηκε. Και ασφαλώς εδώ πρέπει να δούμε τις ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων, το πώς διαχειρίστηκαν αυτό που λέμε τη δημοσιονομική διαχείριση, γιατί είχαν αυτά τα ελλείμματα, γιατί είχαν αυτό το χρέος, τα εξοπλιστικά προγράμματα, όλα αυτά, όλος αυτός ο τρόπος διακυβέρνησης. Η μία ευθύνη. Η άλλη ευθύνη, με συγχωρείτε, είναι σοβαρή ευθύνη, έχει ευρωζώνη. Η οποία ευρωζώνη, με το όλο στήσιμο αυτού της λειτουργίας του ευρωσυστήματος με το ευρώ κτλ., λειτουργούσε σε βάρος των αδύναμων οικονομιών όσον αφορά τα πλεονάσματα, τη ζωή πληρών, αλλά και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Αυτή η διαδικασία απορρίθμισης των χρηματοπιστωτικών σχέσεων και αυτή η ευθύνη χρηματοδότηση, που στην πρώτη περίοδο μετά από την ένταξη στο ευρώ επισήμως το 2002, έτσι περάσαμε σχεδόν μια πενταετία μιας κρουαζιέρας με το ευρώ. Ναι. Ευθυνής χρηματοδότησης, γιατί δεν υπήρχε. Δηλαδή έχουν τεράστιες ευθύνες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλα αυτοί που τώρα τους έχουμε μάθει και τα ονόματα, ή ο Τρισέ που ήταν προηγούμενα, ναι, ναι, ή οι υπόλοιποι σήμερα, ο Ντράγκη κλπ. Όλοι αυτοί έχουν τεράστιες ευθύνες. Και πάνω απ' όλα η Γερμανία, και πάνω απ' όλα έχουν οι κυρίαρχες ελίτ των Βρυσσελών, που στην τελευταία ανάλυση έσυραν με ευθύνη τους και με την πολιτική της κυβέρνησης Σιμίτη, που θεώρησε ότι ήταν στρατηγική επιτυχή η ένταξη στην Ευρωζώνη. Όταν δεν πλήρωσαν οι προϋποθέσεις και όταν εκ των υστέρων έχει αποδειχθεί ότι ήταν τραγικό λάθος. Λέτε ότι τα λάθη ξεκινούσαν από πολύ πίσω. Ναι, είναι ευθύνες. Και εδώ έχει μια σημασία να αναδείξουμε και κάτι άλλο, τις ευθύνες. Ποιοι φταίνε για την κατάσταση που φτάσαμε εδώ. Άρα λοιπόν, να μην πάμε και πολύ σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε από την αρχή του 2000, έχει ευθύνες όλη αυτή η στρατηγική ένταξη καταρχήν στην ΟΝΕ, δεν είχε τις προϋποθέσεις η Ελλάδα. Μπορεί κανένα να το πάει προς τα πίσω ακόμα και να πει και να συζητήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την ΕΟ και τα λοιπά, είναι μια άλλη κουβέντα, ναι. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον στην ΟΝΕ, η Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση, η Ελλάδα δεν είχε τις προϋποθέσεις. Αυτό πλέον έχει αποδειχθεί. Έχει ομολογηθεί επισήμως. Με αυτή την έννοια, εάν κάτι προκύπτει σήμερα, είναι να δούμε τι κάνουμε σε αυτό το αδιέξοδο που φτάσαμε. Οι ευθύνες λοιπόν είναι συγκεκριμένες. Είναι των κυβερνήσεων των ελληνικών, είναι του ευρωσυστήματος και συγκεκριμένων κρατών, πρώτα απ' όλα της Γερμανίας, της Γαλλίας και όλων των άλλων. Αναδείχθηκε επίσης το θέμα ότι έτσι πως λειτουργεί το ευρωσύστημα και ιδιαίτερα η ευρωζώνη και η λειτουργία του ευρώ είναι σε βάρος των αδύναμων οικονομιών, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Έτσι. Εκ του αποτελέσματος. Άρα μπροστά μας έχουμε ένα τεράστιο ερώτημα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Ένα λεπτάκι. Ο μύθος είναι ερώτηση προς όλους. Μύθος ή πραγματικότητα? Δηλαδή,
μπορούσε το 2009-2010 που μπήκαμε στα μνημόνια, μπορούσε το ελληνικό κράτος να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Γιατί η κυρίαρχη προπαγάνδα αυτό πέρασε σε όλο το εύρος του ελληνικού λαού. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Είναι μύθος ή πραγματικότητα. Ερώτηση προς όλους. Ναι, να συνεχίσω απλώς γιατί δεν ούτε είναι στη λογική ποιος θα πρωτοπάρει το λόγο. Αλλά αλήθεια, νομίζω σε αυτό αλήθεια. Το θέμα συνδέεται ας πούμε, και με τα προηγούμενα. Είναι ένα τρίκ. Αν πάρει κανένας τον κρατικό προϋπολογισμό, θα δείτε, έχει δαπάνες. Πρώτα απ' όλα, για μισθούς, για συντάξεις, έχει για αναπτυξιακές δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες, αμυντικές στρατιωτικές δαπάνες και δαπάνες για χρέος. Η σειρά που τους παρουσιάζει, ποια είναι? Αφήνει τελευταία τις δαπάνες για χρέος, για το χρέος. Και λέει, τι έχουμε, πρέπει, μάλλον να το πω αντιστροφάζει, άλλες προτεραιότητες. Βάζει ότι πληρώνει το χρέος, πληρώνει στρατιωτικές δαπάνες, πληρώνει λειτουργικές, αρχίζει να αμφισβητεί τις αναπτυξιακές, περικόπτει τις κοινωνικές και βάζει στο τραπέζι του χειρουργείου τις δαπάνες για μισθούς και συντάξεις. Με συγχωρείτε. Εγώ αρχίζω διαφορετικά και λέω: εξασφαλίζω μισθούς και συντάξεις, εξασφαλίζω κοινωνικές δαπάνες, εξασφαλίζω αναπτυξιακές, περικόπτω δαπάνες για τις στρατιωτικές αυτές που δεν είναι για την πραγματική άμυνα της χώρας, έτσι, για να μην ξεφεύγουμε εντελώς. Όχι, έχει σημασία όμως, δεν είναι για την πραγματική άμυνα της χώρας. Και αμφισβητώ τις πληρωμές των υποχρεωσίων. Γιατί δηλαδή δεν βάζουμε στο τραπέζι την πρώτη φορά? Εάν βάλω, και για να κλείσω αυτό, εάν πω ότι εξαιρώ τα υποχρεωσία, δεν έχουμε ανάγκη νέο δανεισμό. Προσέξτε, το 2013 η Ελλάδα θα πληρώσει για τόκους 9 δισεκατομμύρια και για χρεωσία 13 δισεκατομμύρια. Και για τα επόμενα 2-3 χρόνια, το 2014, το 2015 και το 2016, κατά μέσο όρο τα υποχρεωσία φτάνουν 16 δισεκατομμύρια το χρόνο. Εάν δεν τα δώσουμε αυτά, δεν έχουμε κανένα ανάγκη κανένα δανεισμό, δεν έχουμε ανάγκη καμιά. Πώς το λένε, πρόσθετης καταφυγής, ούτε και ελλείμματα εμφανίζονται, γιατί τα ελλείμματα είναι 11 δισεκατομμύρια φέτος. Αν δεν τα δώσουμε, κλείνουμε τα ελλείμματα, έχουμε και κάτι στην άκρη για να κάνουμε και ανάπτυξη. Εμφανίζεται μια άλλη πραγματικότητα. Άρα λοιπόν είναι άλλη πραγματικότητα. Επομένως, κύριε Τόγιο, μας λέτε ότι υπήρχε άλλη λύση τότε, ότι ήταν πλασματικό το δίλημα, δεν έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Ήταν παγιδευτικό. Κρύβανε ότι δίνανε πρώτα στους πιστωτές, δίνανε σε εκείνους, δίνανε σε εκείνους και στο τέλος το ταμείο φαινόταν έλλειμμα. Δηλαδή για να πληρώσουμε μισθούς. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση και αν μπορείτε να μας δώσετε μία μονολεκτική απάντηση που θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια για να μας πούνε και οι υπόλοιποι καλεσμένοι το ερώτημα που έθεσε ο Θέμης. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι υπάρχει διέξοδος σε αυτή την κρίση χρέους που υπάρχουμε, σε αυτό το πρόβλημα που έχει φτάσει η ελληνική οικονομία μέσα στην Ευρωζώνη. Μην μου το αναλύσετε, μόνο μία μονολεκτική απάντηση, αν μπορείτε. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να δώσω μία μονολεκτική απάντηση. Δεν θα το αποφύγω το ερώτημα. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Ναι, πρέπει να το αναλύσουμε. Εννοείται, ναι. Έτσι όπως είναι η κατάσταση μέσα στην Ευρωζώνη, για χώρες σαν την Ελλάδα, είναι σαν να πηγαίνει σε, πώς το λένε, σε χημειοθεραπεία. Μάλιστα. Ή σαν πρόβατο στη σφαγή. Όπως θέλετε, πέστε το έτσι, όπως θέλετε. Δηλαδή, εν ολίγης, δεν είναι βιώσιμη. Να το πω πολύ απλά, δεν είναι βιώσιμη για την ελληνική οικονομία, αν θέλετε σαν οικονομία, αλλά ακόμα περισσότερο για τον ελληνικό λαό, δεν είναι βιώσιμη η κατάστασή του μέσα από αυτούς τους όρους στην Ευρωζώνη. Μάλιστα. Και για να πω και κάτι που έχει σημασία να μην είναι αυτό. Εγώ είμαι ταυτόχρονα και στέλεχος του καθένας από εδώ κάπου είναι τοποθετημένος πολιτικά, αλλά μια και το αναφέρατε είμαι και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά συνολικά των πολιτικών της Ευρωζώνης. Έτσι, πρέπει να το τονίσω αυτό γιατί δεν υπάρχει μια σύγχυση. Μπορεί να μην προβάλλει σαν άμεση προτεραιότητα την αποδέσμευση από την Ευρωζώνη, αλλά ωστόσο όμως είναι κατά και αυτό που λέει ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει η επαναθεμελίωση του ευρωπαϊκού οράματος με όλους λαών και εργαζόμενων και εμείς επαστασύρουμε τις γραμμές. Λέμε κατάργηση του χρέους, λέμε εθνικοποίηση των τραπεζών, λέμε παραγωγή και συμβιώτηση, κατάργηση των μνημονίων κτλ. Και από εκεί και ύστερα ας το σκεφτούν και οι άλλοι. Μάλιστα. Αλλά πίσω από εκεί δεν κάνουμε. Αυτό έτσι για να ξέρουμε ας πούμε, τα όρια, να μην αφήσω έτσι ξεκρέμαστη ας πούμε, μια απάντηση. Να αναλύσετε το θέμα τώρα, να αναλύσουμε και στη συνέχεια. Αλλά και στη συνέχεια έχει και άλλες πλευρές που χρειάζεται. Γιατί ασφαλώς γίνεται μια κουβέντα τώρα. Σαφώς, είναι ανοιχτό το θέμα. Τεράστιο. Έχουμε φτάσει νομίζω στο μη περαιτέρω σε σχέση με την ελληνική οικονομία τώρα. Και πρέπει να υπάρξουν λύσεις ξεκάθαρες και σαφείς, αλλά και οι απόψεις πρέπει να είναι όλων σαφείς. Και ο Σόιμπλε έχει φτάσει εδώ στο μη περαιτέρω. Θέλει τρίτο μνημόνιο τώρα. Ναι. Θέλει τρίτο παγιό. Θα φτάσουμε στο σήμερα. Θα φτάσουμε και στο σήμερα. Δεν θέλω να την προχωρήσουμε για να κρατηθεί ένα μπούσουλα λιγάκι. Ναι, γιατί έχουμε... Όχι, απλά για να. Σωστά, σωστά. Απλά μα επιτρέπετε λίγο το. Ο κύριο Σόιμπλε έχει φτάσει. Ναι. Μα θα τον πιάσουμε σε λίγο. Ωραία. Για το θέμα αυτό με του μισθού και τι συντάξει, μια τοποθέτηση θα ήθελα και ίσω και με νούμερα, αν γίνεται. Ναι, καταρχήν το 2009 είχαμε συνολικές τακτικές δαπάνες του προϋπολογισμού γύρω στα 53 με 55 δισεκατομμύρια. Το κοχρεωλήσα πώς θα πληρώσαμε.
112 δισεκατομμύρια σύμφωνα με την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Για να μην λένε κάποιοι ότι πού τα βρίσκαμε τα νούμερα. Δεν είναι αυθαίρετα τα νούμερα, εννοείται. Λοιπόν, είναι... 112 μόνο το 2009. Τοκοχρεωλήσια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Σχεδόν και όλες το... οι τακτικές δαπάνες του προπολογισμού, τακτικές εννοώ, όλες οι δαπάνες που είναι για μισθούς συντάξεις, για υγεία, παιδεία και όλα αυτά, οι τακτικές δαπάνες του προπολογισμού ήταν 53 με 55 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Κάπου εκεί και κοιμάθηκαν. Και δώσαμε το κοχρεωλήσιο 112. Μάλιστα. Τώρα σοβαρολογούμε ότι το πρόβλημα είναι οι μισθοί και συντάξεις. Όχι. Το πρόβλημα είναι το χρέος και, η ανατροφοδότησή του. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, ιδιαίτερα μέσα στο ευρώ, το ποσοστό του νέου δανεισμού που πήγαινε στην πληρωμή παλιότερων δανείων ήταν 92%. Δηλαδή, σε κάθε 100 ευρώ που δανειζόμαστε εκ νέου σαν κράτος, τα 92 ευρώ πηγαίναν στην τοκοχρεωλήσια. Και τα υπόλοιπα 8 υποτίθεται για να καλύψουν τις μαύρες τρύπες του προπολογισμού. Που μαύρες τρύπες του προπολογισμού είναι γνωστό πως δημιουργήθηκαν. Δεν δημιουργήθηκαν από τις μισθοδοτικές τάξεις, ούτε από τις δαπάνες. Τις κοινωνικές δαπάνες. Ακόμα και που υπήρχε δηλαδή μια κρατική γραφειοκρατία, η οποία ήταν η βιτρίνα για τρομακτικά οικονομικά συμφέροντα που κρύβουν τα πίσω από το κόμματα, κυβερνήσεις, ιστορίες κτλ. Που λιμένονται το κράτος και την οικονομία αυτής της χώρας εδώ και δεκαετίες. Κρατικοδίαιτα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα που τα είδαμε στον κολοφόνα της δόξας τους την εποχή της Ολυμπιάδας και μετά με τα μεγάλα έργα, ιστορίες και όλα αυτά. Κύριε Κατσάκη, νομίζω ότι αναλύουμε το αυτονόητο. Ποτέ οι μισθοί και οι συντάξεις δεν ήταν το πρόβλημα που οδήγησε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και του χρέους εδώ. Ήτανε αυτά ακριβώς. Πρέπει όμως να. Αυτό είναι ένα παλιό. Είναι μια, δηλαδή, είναι μια παλιά. Το έχει καταλάβει ο καθένας πλέον ότι δεν ήταν αυτό, αλλά δεν ήταν. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, να σου πω την αλήθεια, για τον καθένα. Πολύ το καταλαβαίνουμε πλέον, αλλά γι' αυτό το βάζουμε και έτσι το θέμα, γιατί εγώ ακούω. Ακούω τον κόσμο έξω. Οποιαδήποτε εξέταση του δημοσιονομικού προβλήματος της Ελλάδας πρέπει να ξεκινήσει από μια σύγκριση των μεγεθών που σχετίζονται με δαπάνες και με έσοδα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή. Ξεκινάμε ως δεδομένο πως η Ελλάδα έχει δημοσιονομικό πρόβλημα. Σε αυτό το πράγμα κανένας δεν αμφιβάλλει. Εάν πάρουμε όμως τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, θα δούμε και τις συγκρίνουμε με των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε πως δεν απέχουν σημαντικά. Άρα η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα. Ακριβώς. Είναι περίπου στο μέσο. Ακριβώς. Άρα η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα δημοσίων δαπανών. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι εσόδων. Και ποιον εσόδων συγκεκριμένα? Φορολογικών εσόδων από νομικά πρόσωπα. Όχι από φυσικά. Ούτε από έμεσους φόρους. Έχουμε από την υψηλότερη έμεση φορολογία ακριβώς που υπάρχει στην Ευρώπη. Ούτε από φυσικά πρόσωπα. Από νομικά πρόσωπα. Από φυσικά πρόσωπα που είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι κτλ. Γιατί υπάρχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία μάλιστα χαίρουν ασυλίες. Χαίρουν ασυλίες. Έτσι να διευκρινίσουμε. Γι' αυτό είπα μεταξύ μας, δεν ξέρω αν είναι κάποιο. Εδώ υψηλότερο εσόδων. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν να γίνει εξ αρχής με μια καθαρή συζήτηση και να πούμε, έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα. Ποια είναι μια καθαρή αποτύπωση των στοιχείων, φαινόταν πως το πρόβλημα έπρεπε να λυθεί στα έσοδα. Δεν έγινε ποτέ μια τέτοια συζήτηση. Κατευθείαν ενοχοποιήθηκαν οι μισθοί, ενοχοποιήθηκε ένα μεγάλο δημόσιο που δεν είναι μεγάλο το ελληνικό δημόσιο. Να το πούμε και αυτό, να κάνουμε. Εάν συγκρίνουμε. Να κάνουμε μια έχουν υποστεί τα πάνδυνα οι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν κατασυκοφαντηθεί. Ακριβώς. Έχουν συγκρίνει. Καλά, πάντως τώρα συζητάμε μόνο για να μετακινηθούν, έτσι. Ναι, μέχρι σήμερα τρία όχι, χρόνια. Εμείς μιλάμε και για πωλήσεις. Για να κάνω λίγο και τον αντίλογο. Κοιτάξτε, αφήστε σαφώς, το θέμα. Και τον αντίλογο. Αφήστε το θέμα λίγο τη ΕΡΤ. Είναι ένα όχι, ειδικό. Όχι, δεν λέω για την ΕΡΤ. Μιλάμε για πωλήσεις και διαθεσιμότητες. Δεν μιλάμε μόνο για μεταξύ. Για πωλήσεις απολύσεις. Διαθεσιμότητα σημαίνει απολύσεις. Προβλέπονται. Ποια έγινε μέχρι σήμερα απολύσεις. 12.500 άτομα επιτρέπεται. Δεν είναι καλά εκτός από εμάς εννοείται. Όχι, όχι, δεν μιλάμε. Το θέμα της ΕΡΤ είναι ένα ειδικό θέμα. Ο θεσμός όμως των μετακινήσεων και των διαθεσιμότητων είναι ο προθάλαμος των απολύσεων. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Λέω το εξής. Αδυνατίζετε την εξαιρετική ανάλυση που κάνατε μέχρι τώρα στο να περιγράφετε ένα άριστο, ένα τέλειο κράτος. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Περιγράφετε ένα τέλειο δημόσιο τομέα όπου οι δαπάνες όλες είναι άριστες. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν παρουσίασα αυτό. Απλά αυτό που ήθελα να δείξω. Είπατε δεν έχει θέμα το σκέλος των δαπανών στην Ελλάδα. Αυτό είπατε προηγουμένως. Σε σύγκριση με τον υπόλοιπο λοιπόν, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια χώρα μετράμε. Θέλω να... Αν μετρήσουμε τη Σουηδία είναι άλλο πράγμα. Αν μετρήσουμε με την Αυστρία είναι άλλο πράγμα. Με το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών. Οι μέσοι όροι δεν μου λένε κάτι εμένα. Αυτή η χώρα, αν υποφέρει από κάτι, είναι από αυτές τις γενικότητες. Πήγαν τώρα στις τράπεζες να βρουν το μοντέλο της Ιρλανδίας. Και βγήκα και είπα, ας πάρουν το μοντέλο της Δανίας. Που απαγορεύουν την κατασχέση των σπιτιών.
Λοιπόν, κάθε φορά εδώ έχουμε 27 κράτη και όπου βρήκε μας βολεύει, πάμε βρίσκουμε ένα κράτο και πάμε και γίνεται βεντούζα. Εγώ θέλω να πω το ακούστε. Θέλετε να σας πω λίγο κάτι, τη δική μου ανάγνωση. Ενώ συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Βατιώτη, η Ελλάδα έχει ιστορικά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν. Έχει ιστορικά μια ελληματική συμπεριφορά και στον προπολισμό και στο ισοζύγιο. Αυτή ήταν η χώρα. Η χώρα μπήκε στην Ευρώπη με διαφορετικές ανισορροπίες σοβαρά τότε. Το θέμα είναι ποιος φταίει, αυτό το ξέρουμε όλοι, κύριε Τσαγκάρη. Αυτό... Ποιος φταίει, η σύσταση του ελληνικού κράτους φταίει. Ποιοι διαχειρίστηκαν, αν θέλετε, εγκληματικά την τύχη της χώρας την ώρα που ήταν στο ευρώ και είχε σκληρό νόμισμα και είχε στερηθεί τη δυνατότητα και το ήξερες, κύριε καθηγητά, κύριε Τόλιο, να ασκήσει νομισματική πολιτική. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες των κυβερνήσεων από το 2002 που έχουν ενταχθεί στην Ευρωζώνη με τις πριν που είχαν το όπλο της υποτίμησης. Παραδόξως. Έτσι, δεν είναι ίδιες. Παραδόξως, το 2000 ήταν ο κύριος Σιμίτης στο Πασόκ. Όταν... Το 2014 το 2004 ήταν ο κύριος Καραμαλής. Κύριε Τόλιο, δεν είπα ότι ήσασταν εσείς. Εγώ δεν το λέω. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι οι ευθύνες για μένα, αυτών οι οποίοι συνέχισαν να δανείζονται αφιδώς με την Ελλάδα στην Ευρωζώνη και σε διάφορες ερωτήσεις που κάναμε τότε. Και οι υπερφιλελεύθεροι οικονομολόγοι, να σας θυμίσω τον συνάδελφό μας τον Κώστα τον Κόλμερ, που είχε γράψει βιβλίο το 2003 και 2004, η μεγαλειώδης απάτη του ευρώ, σε ανύποπτους χρόνους. Ο πιο φιλελεύθερος των οικονομολόγων είχε καταγγείλει τον deal. Είχε καταγγείλει αυτό που λέμε σήμερα. Μα συμφέρει εδώ που είμαστε, βρε παιδιά. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, οι προβληματισμοί υπήρχαν και ακούγαμε παντού τη ρίση θα δανειζόμαστε για πάντα. Από παντού, έγκριτα χείλη έλεγαν, σας θυμίζω, θα δανειζόμαστε για πάντα. Ήρθαν ανεύθυνες κυβερνήσεις, η Handelsblatt έχει εκτενή αναφορά στο παρελθόν και μάλιστα ηρωνικότατη, λέγοντας ότι αυτοί που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν ούτε τα ελλείμματα των κομμάτων τους, αναφερόμενοι στα 200 των χρεών, είναι δυνατόν να διαχειριστούν την Ελλάδα και την ελληνική δημοκρατία. Λοιπόν, και ήρθε το 9, ένας άνθρωπος για τον οποίο εγώ σας άκουσα με τεράστια προσοχή, δεν έχω αντιληφθεί αν είναι προϊόν σκοπιμότητας και συνεννοημένης. Εγώ έχω μεγάλο ποσοστό αφέλειας το οποίο μου βγάζει η εικόνα. Εγώ αστυνομικός detective δεν είμαι, ούτε μπροστά ήμουνα. Η καθυστέρησή του να θυμηθεί να κάνει δημοψήφισμα, τα τρελά λεφτά υπάρχουν, οι συνεργάτες είχατε, κύριε Τόλιο, αν ήσασταν στη θέση ως οικονομολόγος μιλάω, αφήστε την πολιτική διάσταση. Εγώ, εσείς, ο κ. Βατηγιώτης, οποιοσδήποτε από εμάς, ερχόμασταν και μας έσκαγε αυτό το πράγμα. Με ποιους συμβούλους πήγε να κάνει μια συζήτηση για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης, να απαντήσει τα ερωτήματα που έβαλε εδώ ο κ. Συμβουλόπουλος. Μια μικρή... Μου επιτρέπετε. Με ποιους. Με ποιους. Δεν φτάνει. Με τον κύριο. Ναι, με ποιους. Με ποιους, με τον κύριο Ραγκούση και τον κύριο Παπακοσταντίνο. Μου επιτρέπετε, μου επιτρέπετε. Αυτή θα διαχειριστεί, με συγχωρείτε. Αστείευεστε τώρα. Αστείευεστε τώρα. Αυτή ήταν. Όταν είσαι πρωθυπουργό, μια. Μα τι λέτε τώρα. Μου επιτρέπετε. Όταν είσαι πρωθυπουργό μια. Όταν είσαι πρωθυπουργό μια χώρα και ενδεχομένω σκέπτεσαι. Ενδεχομένω. Δεν λέω να ρωτήσει τον ελληνικό λαό που για άλλο σε έβγαλε και άλλο ήρθε να κάνει. Αυτό θέλει σκέψη για να το κάνει. Ήρθες λοιπόν να σκεφτείς αν να απαντήσεις τα ερωτήματα τα οποία δεν απαντώνται τηλεοπτικά, τα ερωτήματα που μόλις θέσατε. Με ποιον. Αυτός για πλάκα έπρεπε να έχει την ποιμικό σύμβουλο. Λοιπόν, εν ολίγης, η ανικανότητα του κυρίου Παπανδρέου... Δεν το γνωρίζω. Αν είναι ανικανό. Εντάξει, κατανοώ και ότι στην κουβέντα μας επάνω για την αποφυγή χαρακτηρισμών. Εγώ θα πω την πολιτική ανικανότητα, αν θέλουμε να τον κρίνουμε, σαν φυσικό πρόσωπο. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Γιατί τουλάχιστον το βασικό ήξερε που πήγαινε. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο αυτός, είναι και όλη η κυβέρνηση. Και όλοι οι σύμβουλοι κτλ. Ας μην το προσωποποιούμε λοιπόν, γιατί νομίζω εδώ βαθύτερα έγιναν κάποιες συγκεκριμένες, εγώ τις λέω, ταξικές εν τέλει επιλογές. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, θα το πληρώσουν, με συγχωρείτε, οι πιστωτές ή θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός και πρώτα απ' όλα μισθωτοί και συνταξιούχοι. Θα το πληρώσουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Αυτό το καταλάβανε τώρα η εφαρμογή της πολιτικής. Για να μην μπερδευτούμε στο τέλος. Και με αυτή την έννοια να συμπληρώσω για κάτι, επειδή είστε και φοροτεχνικός και τα λοιπά, και θα ξέρετε πολύ καλά ότι ιδιαίτερα στον τομέα της φορολογίας, εδώ νοσίασουμε αυτό το σύστημα. Και τις άμεσες και τις έμεσες φορολογίες. Ναι, και κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω κάτι.
Ασφαλώς η πρώτη εκφώνηση μπορεί να είναι γενικά το ελληνικό δημόσιο. Φαίνεται όμως αφηρημένο. Υπάρχουν, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει ένα ελληνικό δημόσιο. Πότε, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει γενικά ένα ελληνικό κράτος. Υπάρχουν κυβερνήσεις, επιτρέψτε μου, που εκφράζουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό οφείλω να το τονίσω. Και με αυτή την έννοια, είχαμε ένα έλλειμμα, 4-5 μονάδες έλλειμμα στα φορολογικά εισόδημα. Και αυτό το έλλειμμα ήταν κυρίως από τη φοροδιαφυγή. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά, να φέρω μπροστά σας κάτι που δημοσιεύτηκε τώρα τελευταία, με το πάρτι που κάνουν οι offshore εταιρείες, συντεράστια φοροδιαφυγή. 34 ελέγξανε και πιάσανε 40 εκατομμύρια. 21.000 υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και παίζουν τώρα το παιχνίδι κλέφτους και αστυνόμους, εάν θα τους ελέγξουν ή δεν τους ελέγξουν. Συγγνώμη τώρα. Αν είναι δυνατόν, είναι τεράστιο ο αριθμός και τόσο και 34 ελέγξανε. Αν θα τους ελέγξει, θα πιάσει τα έσοδα που λέει και άρα δεν θα έχουν. Μα δεν θα τους ελέγξει. Ξέρετε γιατί. Μα μπορούν να ελεγχθούν οι offshore ακριβώς. Κυρίως, κοιτάξτε, υπάρχουν οι λαγοί και υπάρχουν και οι χελώνες. Παίρνω, κλέβω ένα. Τον τίτλο ενός άρθρου που διάβασα τώρα τελευταία. Ο κύριος, πώς το λένε, οι φοροφυγάδες τρέχουν σαν λαγός και ο κύριος Στουρνάς πηγαίνει με ταχύτητα χελώνα στο να ελέγξει αυτή την τεράστια φοροδιαφυγή. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει, από ό,τι καταλάβαμε όλο το τελευταίο διάστημα, υπάρχει πολύ λίπος να καεί στο θέμα της φοροδιαφυγής. Μόνο το ΣΔΟΕ που έχει. Να πιει να καούν όμως. Ναι, 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 όμως. Το ΣΔΟΕ έχει βγει τώρα και κάνει ελέγχους. Υπάρχει μια φράση που λέει και η μίγα έχει ξύλι. Έχετε δίκιο. Συγνώμη, αυτό που λέτε, αλλά το γεγονός ότι τώρα που είναι καλοκαίρι και πουλάνε οι έλεγχοι στα beach bar και στα παραθαριστικά κέντρα και στις έκτακτες εμφανίσεις των καλλιτεχνών, το ΣΔΟΕ είναι σε οργασμό ελέγχων. Αυτά όμως δεν υπάρχουν το χειμώνα και παρόλα αυτά, αυτό το διάστημα το μικρό έχουν εντοπιστεί τόσοι φοροφυγάδες. Και ακούμε ανακοινώσεις για το πόσα θα πληρώσουν, δεν έχουν πληρώσει ακόμα τίποτα. Να μιλήσει και ένας φοροφυγάς. Εγώ είμαι. Για πείτε εσείς. Δεν πληρώνω συνειδητά τους φόρους. Δηλαδή, αρνούμε εδώ και 3 χρόνια να πληρώσω τους τοκογλύφους αυτής της χώρας διαμέσου του φορολογικού συστήματος. Και δεν μπορούμε να συζητάμε για δίκαιο φορολογικό σύστημα. Πώς το καταφέρετε αυτό, κύριε Καζάκη? Απλό αρνούμε. Νομίζω ότι είστε σε άλλη θέση εσείς από τους επιχειρηματίες. Α, έρχεται και δεν πληρώνετε. Ναι, δεν το πληρώνω. Τα αφήνετε και πώς παίρνετε φορολογική ενημερώνεται? Γιατί δεν παίρνω. Προφανώς δεν παίρνω. Αλλά να σας το πω διαφορετικά. Ακούστε, δεν μπορούμε να μιλάμε για δίκαιη ή ισορροπημένη ή όπως θέλετε, αναπτυξιακή ή οτιδήποτε φορολογική πολιτική σε συνθήκες κατάρρευσης μιας οικονομίας. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Επομένως, τι να κάνουμε, να μην πληρώνουμε τους φόρους μας? Κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι ένας τρόπος για να απαλλαγούμε ταχύτερα από αυτό το καθεστώς. Να το πνίξουμε ακριβώς εκεί που πονάει. Δηλαδή, από το ότι μας ρουφάει το αίμα. Από τη στιγμή που ρουφάει το αίμα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το πνίξουμε εμείς, αντί να μας πνίξει αυτός. Να στο πω διαφορετικά. Εάν πλήρωνα τους φόρους που μου ζητάνε, δεν θα μπορούσε να ζήσει η οικογένειά μου. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Δεν ξέρω, αλλά θεωρώ. Αυτό είναι μια αλήθεια, μεγάλη αλήθεια. Θεωρώ ότι το 60-70% τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Το λένε αυτό, 60-70% των φορολογουμένων είναι στην ίδια κατάσταση. Πληρώνουν όμως τα χρέη τους και δανείζονται και όλες για να πληρώνουν. Με αυτό το δράμα και με έναν εκφοβισμό ότι ο ραγιαδισμός του Έλληνα δεν ξέρει τα δικαιώματά του. Το δικαίωμά του είναι να έχει ένα κράτος που πρέπει να το πληρώσει για να του παρέξει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Είτε υγείας, είτε παιδείας, ή όλα αυτά τα πράγματα που θέλουμε από ένα δημόσιο που λειτουργεί σωστά. Και όχι αυτό το τερατούργημα που έχουν φτιάξει κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να πληρώνω? Και χωρίς να έχω κανένα αντάλλαγμα σε αυτό το πράγμα, σαν Έλληνας πολίτης, και αφετέρου να χρησιμοποιούνται αυτά τα λεφτά μόνο και μόνο για να ξεπουληθεί ολόκληρη η χώρα. Και ταυτόχρονα και τα δικά μου παιδιά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, εγώ κάπως ολοκλήρωσα τη ζωή μου, αν πει κανείς επαγγελματικά ότι μπορεί. Ναι, όντως, γιατί στην πράξη, στην ηλικία μου, έτσι και μείνεις άνεργος, έχεις τελειώσει. Αυτό είναι στατιστικό γεγονός. Από εκεί και πέρα, τα νέα παιδιά. Δηλαδή, τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Μεταναστεύουν τα νέα παιδιά, κύριε Καζάκη. Αυτό είναι το θέμα. Άρα, για να συζητήσουμε. Προφανώς. Αυτό είναι όμως αιμορραγία. Τρομακτική αιμορραγία. Λοιπόν, αν το δείτε και στενά οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά, είναι τρομακτικό πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, το βασικό πρόβλημα είναι να δούμε πώς θα γίνει να μπορέσει να στραφεί η όλη η ιστορία. Δηλαδή, να αναστραφεί η όλη η πορεία. Και για να αναστραφεί η όλη η πορεία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί όλα τα άλλα είναι παρονυχίδες, είναι λεπτομέρειες από την άποψη της σημασίας, είναι τι κάνουμε το χρέος. Γιατί αν δεν λύσουμε το θέμα αυτό, τη θηλιά δηλαδή που μας έχουν βάλει και με βάση αυτή πραγματικά μας πεθαίνουν σαν χώρα, σαν κοινωνία, σαν λαό, έτσι, τότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Και τώρα ο κύριος Σόιμπλε, όπως είπε και ο κύριος Τσαγκάρης, μίλησε και για τρίτο πακέτο βοήθειας. Μα είναι προφανές. Το είπε ο Γιάννης προηγουμένως. Όταν τα επόμενα 3 χρόνια, 4, έχεις κατά μέσον όρο περίπου στα 20 δισεκατομμύρια των κοκοριολής αναπληρώσεις, μαζεύονται περίπου 80 δισεκατομμύρια χωρίς να μετράμε το λεγόμενο
τρέχον χρέος των εντόπων γραμματείων, δηλαδή το οποίο ανακυκλώνεται. Λοιπόν, αυτά τα 80 δισεκατομμύρια και χωρίς τα ποιοτικά του Δημήτρη χαρακτηριστικά, γιατί χρωστάγαμε 300 ανοιχτά ελέγχθη πριν και τώρα είναι 400 αποθηκευμένα. Δεν το συζητάμε. Να προσθέσω κάτι, αν δεν είναι κάτι. Να το βάλουμε μέσα, θα κάνουμε και ένα διάλειμμα σε λίγο. Σε ένα δευτερόλεπτο, μια και είπαμε για το χρέο. Δεν διακόψω. Δηλαδή θα διακόψω μάλλον για ένα δευτερόλεπτο. Δεν υπάρχει. Μια μικρή προσθήκη. Αυτή τη στιγμή αυτά που δανειζόμαστε είναι για να εξοφλάμε το χρεολύσιο. Σωστό. Μόνο. Από εκεί και ύστερα, και αν ο κύριος Σόιμπλε λέει. Και ναι, και αν ο κύριος Σόιμπλε λέει να του δώσουμε ένα νέο πακέτο. Γιατί? Για να έχουμε την δυνατότητα να του δούμε το υποχρεωτήσιο. Γιατί διαφορετικά, αν τα βροντίξουμε, τότε βροντάμε έτσι και βροντάμε και πολύ χειρά την κατάσταση τη Ευρωζώνη. Η στρατηγική του Σόιμπλε είναι η σωτηρία τη Ευρωζώνη και του Ευρώπη. Ναι, αλλά ένα τρίτο πακέτο θα σημαίνει. Η Γερμανία. Ομολογία αποτυχία, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ένα λεπτάκι. Ναι. Όχι, ολόκληρο, δεν θέλω να σε διακόψω. Θέλω να πω ότι ένα τρίτο πακέτο βοήθειας θα σήμαινε την ομολογία αποτυχίας των δύο προηγούμενων. Και γιατί επίσης... αυτό σήμαιναν τα προηγούμενα. Όχι. Και επίσης, όχι από αυτούς που τα δίνουν και τα παίρνουν. Σε αξιστόρι θα βαφτίσουν πάλι. Πάμε για hat trick. Ωραία, λοιπόν, τώρα είπατε σε αξιστόρι και μου προκαλείτε να πω κάποια στοιχεία. Θέλω να μου πει το control, αν να βάλουμε ένα θέμα, μιας και υπόθηκε το χρέος, έτσι, μα θα γυρίσει να πει ένας... Πώς να το πούμε, ένας απλός άνθρωπος, συγγνώμη, πήγαμε και κάναμε αναδιάρθρωση. Δηλαδή, κοιτάξαμε το χρέος μας το 2012 και περάσαμε σε ένα PSI, όπως το μάθαμε και λέγεται, όπου έγινε ένα κούρεμα της τάξης των 106. Κάνω λάθος, 106. 106 δις. Επειδή είναι λίγο πιο πλατιά η κουβέντα, να κάνουμε τώρα το διάλειμμα να συνεχίσουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Ωραία. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Έχουμε όμως κάποιο mail να διαβάσουμε από αυτά το όλα που έχουμε και να το ξαναδώσουμε. Έχουμε πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Μας λέει εδώ. Ένα λεπτάκι να τα ανοίξω κιόλας. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα αν είναι εφικτό να τεθεί στη συζήτηση ο ρόλος της Τράπεζας Ελλάδος καθώς και το αν έχει αγοραστεί ελληνικό χρέος από Vulture Funds. Mm. Ένα από τα διάφορα mail που έρχονται εδώ. Λογιστικό έλεγχο του χρέους, μας λέει ο φίλος ο Πέτρος. Λοιπόν. Παιδιά, φιλιά και γερά από Έδεσα, ο Παναγιώτης. Είναι αρκετά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε όλους. Να ξαναδώσουμε το mail μας, το βλέπετε. kinonia.tetatert@gmail.com. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, η παλαιότερη ορχήστρα της Ελλάδας. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής και μια χοροδία που ίδρυσε ο Μάνος Χατζηδάκης. Μόνο το 2012, 76 συναυλίες, ηχογραφήσεις, 46 εκπαιδευτικά προγράμματα σε 1.700 παιδιά. Κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο.
Αυτά είναι τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Αληθινός πολιτισμός, παιδεία και ποιότητα. Η σιωπή των μουσικών συνόλων είναι η σιωπή της ψυχής μας. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση είναι όλων των Ελλήνων. Η φωνή μας συνεχίζει να υπάρχει. Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε, αλλά και όλοι μαζί τραγουδάμε κάθε μέρα στο προαύριο του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής. Δευτέρα, 26 Αυγούστου, από τις 10 το βράδυ. Η Φιντέ από την Τουρκία, γνωστή από τις συνεργασίες της με τον Μίνι Πλέσα και τον Νίκο Κυπουργό, τραγουδάει για εμάς γνωστές ελληνικές και τουρκικές μελωδίες. Και για το τέλος, ελληνική τζαζ του Μεσοπολέμου από τη Μαρία Κανεροπούλου. Η παρουσία σας τους χαλάει τα σχέδια. Η απουσία σας τους διευκολύνει. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ. Και πάλι λοιπόν εδώ. Έχει ανάψει η κουβέντα. Έχει ανάψει, και, έχει ανάψει και στο διάλειμμα. Yes, μέχρι και τσιγάρο άναψα. Στο διάλειμμα. Κάποιοι καλεσμένοι. Λοιπόν, βάλαμε το θέμα του PSI, έτσι. Έτσι είναι ένα κεφάλαιο, ένα σταθμός σε αυτά τα τρία χρόνια του, των χρόνων των μνημονίων. Μπορώ να έχω ένα σχόλιο? Βεβαίως. Με συγχωρείτε. Πείτε, κύριε Τίγιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα του PSI καταγράφηκε ότι διαγράφηκε χρέος, ενώ στην πραγματικότητα το χρέος αυξήθηκε. Πώς έγινε αυτό, ρε, αυτό είναι το κούρεμα χρέος, όχι διαγραφή χρέους. Απλούστατα, πολύ απλά, περίπου 50 δις από τη διαγραφή τα φορτωθήκαν οι τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες, γιατί οι ξένες είχαν ξεφορτώσει ήδη, έτσι, σε μεγάλο βαθμό, τα ελληνικά ομόλογα. Και για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες, παίρνουν ένα καινούριο δάνειο για να στηρίξουμε τις τράπεζες. Αφού απαλλάξαν για τις ευθύνες. Ναι, απαλλάχθηκαν από τις ευθύνες πολύ σωστά. Λοιπόν, παίρνουμε ένα δάνειο έτσι για να στηρίξουμε τις τράπεζες. Ένα το κρατούμενο. Άρα το δάνειο το καλύτερο το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Άρα στην πραγματικότητα κάναμε μια διαγραφή, στην πραγματικότητα λογιστική, από τη στιγμή που πήραμε ένα νέο δάνειο που ξαναυξήσαμε το χρέος που θα εξοφλήσει ο ελληνικός λαός. Δεν έγινε τίποτα. Επίσης, τα ασφαλιστικά ταμεία χάσανε γύρω στα 13 δισεκατομμύρια. Που σημαίνει δηλαδή αυτά τα πληρώνουν οι συνταξιούχοι. Απλά πράγματα. Και τρίτον, οι μικροομολογιούχοι, μην τους ξεχνάμε για αυτούς. Θα ξεχάσουμε το 11 με 14.000 πώς είναι. Την είδαγαν τον κύριο Βενιζέλο. Που είχαν πάρει, εγώ δεν σας λέω κάποιοι που μπορεί να είχαν, εντάξει, να είχαν βάλει στα ελληνικά ομόλογα και ένα εκατομμύριο και δύο εκατομμύρια, αλλά η μεγάλη μάζα γύρω στους 11 με 12.000 είχε βάλει ένα ομόλογο των 100.000, των 200.000 και αυτά κουρεύτηκαν στη μέση. 50% χάσανε. Πλήρωσαν και αυτοί βέβαια. Άρα μιλάμε ότι έγινε ένα PSI που στην ουσία ήταν μια φαρσοκομωδία που άφησε τα βάρη τα ελλείμματα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν, συγγνώμη, το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν πολλές πλευρές που μπορεί ο καθένας να. Λοιπόν, να τοποθετηθούν. Το τελικό αποτέλεσμα από άποψη λογιστικού υπολογισμού. Δηλαδή είναι ζήτημα αν ήταν γύρω στο 10 με 10%, 15% μείωση του χρέους. Αλλά ακούστε αυτή τη διαφορά, τι άλλες δεσμεύσεις έγινε. Έγιναν δεσμεύσεις όσον αφορά τους ξένους κατόχους ελληνικών ομολόγων που είχαν οι ξένες τράπεζες, όσες δεν είχαν ξεφορτώσει εντελώς, ας πούμε, τα ελληνικά ομόλογα. Εκεί πλέον τους δώσανε βέβαια μια παράταση για την εξόφληση με αντικαταβολή ένα μέρος σαν πριμ για να δεχτούν αυτή τη συμβαστική λύση, αλλά ταυτόχρονα το βάλανε στο αγγλικό δίκαιο. Τα νέα ομόλογα τα βάλανε στο αγγλικό δίκαιο, που σημαίνει πολύ ισχυρή δέσμευση του πιστωτή απέναντι, πώς το λένε, του δανειζόμενου απέναντι στον πιστωτή. Και ταυτόχρονα όσον αφορά το επιτόκιο, υπήρξαν και άλλες τέτοιες δεσμεύσεις όσον αφορά το επιτόκιο. Τα πρώτα χρόνια μπορεί να είναι γύρω στα 3,5 περίπου. Δεν είναι για χαμηλό επιτόκιο, με συγχωρείτε. Βάλε, εσύ πόσο παίρνουν ο καθένας που έχει αποταμίευση αυτή τη στιγμή? Παίρνει 0,5% επιτόκιο. 1-2 να εξασφαλίσεις. Άρα υψηλό τηρούμενο των αναλογικών επιτόκιο και ταυτόχρονα δεσμεύσει ότι αν υποτίθεται περάσουμε στην ανάπτυξη, θα υπάρχει αναπροσαρμογή, ένα μέρος από την αύξηση της ανάπτυξης θα αυξάνεται και το επιτόκιο. Δηλαδή, ήταν ένα κούρεμα χρέος, κομμένο και ραμμένο στα χέρια των δανειστών. Αυτό το οποίο το σημαντικότερο του, πέρα από όσα προαναφέρθηκαν, δεν τα επαναλαμβάνω για λόγους οικονομίας χρόνου, είναι ότι άλλαξε το προφίλ του ελληνικού δημόσιου χρέους.
Το σημαντικότερο είναι πως το ελληνικό δημόσιο χρέος πια δεν οφείλεται σε ιδιώτες. Διακρατικό. Ακριβώς. Έγινε διακρατικό. Δέθηκε πολύ πιο, με πολύ πιο σκληρά νήματα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το διαγράψεις. Φυσικά, ένα εθνικό κράτος. Ακριβώς. Διατηρεί πάντα το δικαίωμα να το διαγράψει. Δεν έχει χαθεί αυτή η δυνατότητα. Αλλά αυτό που κατάφεραν να κάνουν οι πιστωτές είναι σε μία περίοδο που ιδιωτικοποιούν τα πάντα, στην πραγματικότητα για το δημόσιο χρέος να το κρατικοποιήσουν. Από εκεί δηλαδή που το ελληνικό δημόσιο χρέος το οφείλαμε στην Deutsche Bank, στο Société Générale κτλ. Mm-hmm. Να περάσει στο γαλλικό κράτος, στο γερμανικό κράτος, έτσι ώστε τα κράτη αυτά λειτουργήσαν ως λευκοί υπότες. Mm-hmm. Ήρθαν και διασφάλισαν πως το χρέος αυτό πρόκειται να πληρωθεί. Φυσικά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει η δυνατότητα, η νομική, η τεχνική, να μην πληρωθεί αυτό το χρέος. Απλά όμως πρέπει να επισημάνουμε... Θα το αναλύσουμε αυτό στη συνέχεια, ποια είναι αυτή η δυνατότητα. Αλλά... Πρέπει να επισημάνουμε όμως και εδώ τις τεράστιες ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, ειδικότερα του κύριου Βενιζέλου που ήταν υπουργός οικονομικών εκείνη την περίοδο, που δέχθηκε να γίνει όλο αυτό το ανοσιούργημα, το οποίο έχει πάρα πολλές πλευρές, έτσι, σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα. Θα συνεχίσω αυτό που είπε προηγούμενα ο Γιάννης Τόλιος, λέγοντας το εξής, ότι από τη στιγμή που υπέστησαν τέτοια ζημιά οι ομολογιούχοι, και δεν είναι μόνο 52%, είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί πληρώθηκαν ένα μέρος με ομόλογα τα οποία λήγουν μετά από 10, 20, 30 και 40 χρόνια, που άμα πας τώρα να τα σπάσεις τα ομόλογα αυτά, στην πραγματικότητα οι ζημιές σου είναι 70 και 80%. Επιλέγοντας λοιπόν αυτή την οδό, στην πραγματικότητα επιχείρησαν να κλείσουν τη δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου να ξαναδανειστεί από φυσικά πρόσωπα, mm-hmm. να προσφύγει δηλαδή σε εσωτερικό δανεισμό, η οποία είναι μια πάρα πολύ φυσιολογική διαδικασία, απόλυτα ασφαλής, δεν εμπεριέχει κανένα ρίσκο, σε αντίθεση με την διαδικασία η οποία τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες θεωρείται κανόνας, το να προσφεύγεις δηλαδή στην Goldman Sachs για να εξασφαλίσεις τις δανειακές σου ανάγκες. Μάλιστα. Κύριε Τσαγκάρη, αποκλείσανε λοιπόν τη δυνατότητα με αυτή τη ζημιά που έπαθαν οι ομολογιούχοι να μπορέσει να δανειστεί. Το μήνυμα ξανά, ήταν την επόμενη φορά θα είναι η σειρά σας. Ναι. Αν δανείσετε το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Κύριε Τσαγκάρη, γνώμη σας γι' αυτό, για το PSI. Εγώ νομίζω, τώρα κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπαίνω ποτέ στην αστυνομική πλευρά των πραγμάτων. Σίγουρα εγώ θεωρώ ότι ο κ. Βενιζέλος κακώς χρεώθηκε προσωπικά μία απόφαση που δεν ήταν δικιά του. Εγώ δεν θα το έκανα στη θέση του. Τι εννοείται ότι δεν ήταν δικιά? Σας θυμίζω ότι το PSI μαζί με τα 130 δις του υποτιθέμενου δανείου και τη μόχλευση του EFSF ήταν η απόφαση των Ευρωπαίων. Διέταξαν. Υποτίθεται ότι η Μέρκελ και ο Σαρκοζή που ήταν τότε εκάλεσαν εκείνον τον λομπίστα, τον πρόεδρο του IAF, τον Νταλάρα που μας τον έλεγαν. Έχετε πει κάτι για τον κύριο Νταλάρα? Μια εταιρεία lobbying είναι αυτή ο IAF. Έχετε αναφερθεί, θα το πούμε μετά. Ναι, ότι τον κάλεσαν στο ισόγειο του ξενοδοχείου εκείνο το βράδυ και του είπαν δέξου και προσυπέγραψε, αλλιώς θα πετάξουμε έξω την Ελλάδα κλπ. Στο μέτρο λοιπόν που υπήρξε ένας τέτοιος εκβιασμός και στο μέτρο που τότε εμείς θέλαμε το ευρώ, γιατί είναι και ένα καθρεφτάκι, ξέρετε, το ευρώ, η Ελλάδα για μένα έχει κάνει και ένα δεύτερο λάθος. Αντί να αφήσει σε μια διαπραγμάτευση χρέους, δεν λες ούτε θα πληρώσω ούτε θα πληρώσω. Συζητάς. Και συζητάς αν θέλεις χωρίς να αποκαλεί τις προθέσεις σου. Εμείς είχαμε εκ των προτέρων πει ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ, εμείς δεν θέλουμε να μην πληρώσουμε. Τα δεν θέλουμε... όλα. Βλέπω τώρα, ας πούμε, πάλι ένα επιπόλαιο χειρισμό. Βγήκε ο Σόιμπλε πιεζόμενος εν ώψη των γερμανικών εκλογών και πετάει ότι η Ελλάδα θέλει τρίτο πακέτο και βγαίνουμε η ελληνική πλευρά να προσδιορίσει ότι θέλουμε μόνο 10 δις και δεν θέλουμε κούρεμα. Και ρωτώ εγώ, ναι, ναι. Γιατί κάποιο πέφτει στην τράπεζα να πει δεν θέλω να μου χαρίσετε το χρέο? Δηλαδή έχει ένα χαρακτήρα, αν θέλετε. Κοιτάξτε, εγώ σαν αναγνώστης μιλάω. Εγώ μιλάω σαν αναγνώστης. Το θέμα είναι το εξής. Δεν γίνονται αυτού του είδους συζητήσεις μέσα από δημόσιο διάλογο, ούτε των προθέσεων, ούτε των κινήσεων, ούτε των χειρισμών μια σοβαρή κυβέρνηση για μένα. Λοιπόν, ο κύριος Σόιμπλε, επειδή η Γερμανία είναι μια σοβαρή χώρα και επειδή εκεί οι πολιτικοί απολογούνται πολύ περισσότερο από ό,τι εδώ, για τη μετεκλογική τους πραγματικότητα σε σχέση με τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Λοιπόν, τον πίεσαν και μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν από το Δούνου του για το κενό των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ, που εδώ μας λέγανε δεν υπάρχει κενό, mm-hmm.
Λοιπόν, και του είπαν, πες μας τα κάνεις με την Ελλάδα. Πες μας τα κάνεις με την Ελλάδα, θα κουρέψεις χρέος, θα κουρέψεις χρέος, θα κουρέψεις χρέος. Βγαίνει λοιπόν, δεν θα κουρέψω χρέος, αλλά χρειάζεται ένα τρίτο πακέτο, το έχουμε πει, το έχουμε συμφωνήσει. Και σε καμία περίπτωση κούρεμα χρέους. Βγαίνει η Süddeutsche Zeitung εχθές και λέει ότι εσύ αποκλείεις το κούρεμα χρέους, γιατί τώρα σκάει η Ιταλία, 2-3 εκατομμύρια είναι αυτά. Κάνε δηλώσει ο Ρουμπίνι χθες. Λοιπόν, αυτοί έχουν την Ελλάδα για πειραματόζω. Η Ελλάδα παίζει ξανά δυστυχώς ένα ρόλο που έπαιξε στην παγκόσμια σκακέρα και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όσο και αν είναι, αν θέλετε, πολύ χονδρική η παρομοίωση. Και κατά τη γνώμη μου υπάρχουν λίγο επιπόλαιοι χειρισμοί από πλευράς της πολιτικής εξουσίας, γιατί πολιτική είναι η απόφαση. Ο Σόιμπλε δεν περίμενε να έρθει η Τρόικα να μετρήσει τα ελλείμματα. Βγήκε και εξήγηλε και είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Πολιτική παρέμβαση για τρίτο πακέτο, χωρίς να μας πει περιμένω να δω την Τρόικα που θα έρθει, τι θα μετρήσει και τι θα βρει. Επομένως είναι πολιτικο-οικονομική η χειρισμή αυτή την ώρα και όχι οικονομοπολιτική. Μάλιστα. Γι' αυτό και κακώς πολλές φορές, Λεωνίδα, μας εγκαλείτε σαν οικονομολόγους και γιατί το είπατε αυτό και γιατί έκανε εκείνο. Εμείς λέμε ό,τι θέλουμε. Εμείς δεν ευθυνόμαστε για την υπογραφή. Δηλαδή, εμείς λέμε στον άλλον τη γνώμη μας για να πάρει να μην πάρει ένα δάνειο με αυτούς τους όρους. Τι πήγε στην τράπεζα και συμφώνησε και έκανε μετά, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Καταλαβαίνετε. Πάντως υπάρχει και μια ιδιωτελή σκέψη από τη μεριά του κύριου Σόιμπλε, γιατί ξέρει πως το κενό θα εμφανιστεί τη διετία 14-15, 40 δισεκατομμύρια πρέπει να πληρώσουμε εκείνη τη διετία, τα οποία κατά βάση θα πάνε σε ομόλογα που έχουν οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης. Δηλαδή, ο Σόιμπλε θα βγάλει τα λεφτά από τη μία τσέπη και θα τα βάλει στην άλλη, αφού θα έχουν χρεωθεί στον ελληνικό λαό που θα έχει αναγκαστεί να κλείσει μερικά νοσοκομεία και μερικές δεκάδες σχολεία εκείνη τη χρονιά. Ακριβώς, και ενώ αυτοί δεν τα έχουν πληρώσει το 100, δηλαδή εδώ. Σε τρελαίνει και κάτι άλλο και κυρίως η ανικανότητα της ελληνικής πλευράς. Εγώ θα θεωρήσω ότι δεν έχουν ικανότητα πια αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι κάτι άλλο. Είναι εκπληκτικές κάποιες δηλώσεις οποίες ακούμε. Άκουσα τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ που είπε ότι εάν κουρέψουμε, λέει, το χρέος. Όχι για το Σόιμπλε, αυτό που λέγαμε για το Σόιμπλε. Είπε η κυρία Μέρκελ χθες, καταρχήν η κυρία Μέρκελ βγήκε και είπε: εγώ δεν ξέρω να προσδιορίσω το ποσό. Βγήκε ένας λαγός, ο κύριος Έτιγκερ, ένας επίτροπος ενέργειας, και είπε 10 δις, τρέχουμε κι εμείς 10 δις είναι. Και αν θέλουν να μας δώσουν 50, τι σε νοιάζει ένα. Κάτσε και περίμενε λίγο παραπίσω. Δηλαδή είναι φοβερό. Η Μέρκελ λέει λοιπόν εχθές ότι δεν θέλω, λέει, κούρεμα σε κάθε περίπτωση. Το OSI, αυτό που επισήμανε ο κ. Βατικιώτης, του επίσημου τομέα, διότι OSI μπορεί να τρομάξουν οι ιδιώτες επενδυτές. Ναι. Καλά, δεν τρόμαξαν με το PSI που χάσαν οι ίδιοι τα ομόλογα. Θα τρομάξουν με το OSI που χάσει η ECB. Συγγνώμη, γιατί δεν τρομάξανε? Εγώ έχω διαβάσει κείμενο δικό σας, κύριε Καζάκη, όπου έχετε ισχυριστεί ότι ο κύριος Τσάρλς Νταλάρα πήρε ρευστό 30 δις για να μπει στην αναδιάρθρωση του χρέους. Ναι, αυτό είναι στο πακέτο της συμφωνίας του PSI. Από πού προκύπτει αυτό? Η επίσημη συμφωνία. Το προβλέπει μέσα από κίνητρο συμμετοχή. Βεβαίως. Δηλαδή, ναι, πήραν το δανειστήκαμε εμείς, το πήρε και ο Νταλάρα. Δηλαδή, η τράπεζα. Όχι ο Νταλάρα, τον πήραν οι ίδιοι οι τράπεζες που είχαν αυτό. Ενδιαφέρον. Τα λεγόμενα γλυκαντικά αυτά. Έτσι τα είπαν και στα αγγλικά. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι? Ότι αυτά τα 30 δισεκατομμύρια δόθηκαν σε τράπεζες οι οποίες βάλανε στο PSI 17 δισεκατομμύρια ονομαστικό χρέος. Μάλιστα. Δηλαδή για ομόλογα που περίκοπαν 17 δισεκατομμύρια πήραν 30 δισεκατομμύρια σε αντάλλαγμα. Και συζητάμε τώρα για το τι θα γίνει με τις τράπεζες. Να το πούμε καθαρά. Για μένα αυτό το PSI, σύμφωνα με τον νόμο ή με τις γενικές διατάξεις τραπεζικής, ακόμη και με τους όρους που λειτουργεί η ΜΕΚΑ του παγκόσμιου καπιταλισμού και των αγορών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όποιος το είχε κάνει θα πήγαινε μέσα με χειροπέδες. Είτε πολιτικός είτε όχι. Μιλάμε για απάτη κοινού ποινικού δικαίου. Και επειδή εδώ δεν έχουμε δικαιοσύνη, έτσι, η δικαιοσύνη ξέρουμε πώς λειτουργεί και πώς είναι αυτά, γι' αυτό και δεν βρέθηκε εισαγγελέας να τον αρπάξει και τον Βενιζέλο και όλους αυτούς που στήσανε αυτό το παιχνίδι να τους σηκώσει μέσα. Είναι απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου καραμπινάτη. Κανονικά ο οικονομικός εισαγγελέας, αυτοί που παραιτήθηκαν ή που τους εξανάγκασε παραίτηση, θα έπρεπε να έχει φτιάξει φακέλο να. Τι κάνανε? Κόψανε 106 δισεκατομμύρια ονομαστικό χρέος και χρεώσανε τη χώρα 109. Αυτό στα μαθηματικά του Δημοτικού σημαίνει αύξηση του χρέους. Και επειδή το χρέος ξεφύγει πλέον περίπου στον Οκτώβριο, τι κάνανε? Αποφασίσανε οι Ευρωπαίοι και κάνανε επαναγορά χρέους. Α, μπράβο, εδώ θέλω να πάμε πάλι τώρα. Τον Νοέμβριο. Επαναγορά. Επαναγορά. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Πέρα από όλα αυτά που υπόθηκαν, που είναι σωστά, ότι χρεοκοπήσαν τα νοσοκομεία, πέσαμε έξω, ότι αυξήθηκε το χρέος κτλ. Αυτό όμως που δεν υπόθηκε και που εδώ είναι που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το κίνητρο των κυβερνήσεων, των πολιτικών, των κομμάτων που εμπλέκονται σε αυτές τις ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, είναι το γεγονός, το εξής απλό πράγμα. Ότι αμέσως μετά το Μάρτιο που ολοκληρώθηκε το PSI, το ελληνικό ομόλογο
κόστιζε λιγότερο από χαρτί υγείας. Και εκεί ακριβώς μπήκανε τα βάλτσορ, όπως λέγει, funds, δηλαδή τα hedge fund που ειδικεύονται στο να κερδίζουν από ομόλογα χρεοκοπημένων χωρών. Αγοράσαν λοιπόν 30 με 40 δισεκατομμύρια ελληνικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά με 12 cents στο ευρώ. Δηλαδή για κάθε 100 ευρώ ονομαστική αξία ομολόγου το πήρανε 12 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Συνεννοηθήκανε με τις κυβερνήσεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Αν υπάρχει άλλη εξήγηση, ευχαρίστω να μου δοθεί. Συνεννοηθήκανε λοιπόν με τις κυβερνήσεις, τόσο απ' έξω όσο και εδώ. Κυρίως, και στήσανε. Και βεβαίως, απ' έξω είναι όλη η ιστορία. Να στήσουν την ιστορία της επαναγοράς. Τι προσέφερε η επαναγορά? Εκτείναξε. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω κυρίως απ' έξω. Εκτείναξε την αξία του ξεψυχισμένου ελληνικού ομολόγου στη δευτερογενή αγορά. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο σήμερα το ελληνικό ομόλογο να είναι περίπου στο 59 cents στο το 14. Ενώ αγοράστηκε 12-14. Ενώ 12-14. Οπότε τι γίνεται τώρα? Είναι διάφοροι η παρέα του Λονδίνου, των Παρισίων και του Βερολίνου, οι οποίοι βεβαίως έχουν άμεση σχέση και με τα κομματικά ταμεία εδώ, και περιμένουν πότε θα γίνει η νέα επαναγορά. Σε αυτό ποντάρουν. Ναι. Βεβαίως με ό,τι αυτό σημαίνει για το χρέος της Ελλάδας και το τόπο σας. Υπονοείτε ότι θα γίνει άλλη επαναγορά με όμως, κούρεμα. Και συγκεκριμένα όμως, μετά την απόφαση του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012, υπήρξε ένα συγκεκριμένο από αυτά τα fund που εξειδικεύονται σε τέτοιου είδους επιθετικές κινήσεις, το οποίο κέρδισε μισό δισεκατομμύριο. Είχε γίνει πρωτοσέλιδο στο Financial Times ότι έβγαλε άπειρα εκατομμύρια με μία μόνο κίνηση, και μάλιστα αυτό το. Μετά στα 550. Αυτό το κεφάλαιο, μετά με τα λεφτά που του είχε δώσει το ελληνικό δημόσιο, ήρθε και συμμετείχε σε ιδιωτικοποιήσεις. Όχι στα ιδιωτικοποιήσεις, αγόρασε warrants στις τράπεζες. Αγόρασε warrants. Τα warrants που έβγαλαν οι τράπεζες σε ανακεφαλαιοποιήσεις είναι άλλο και κερδοσκοπικό. Τι ακριβώς τα warrants? Από όλα αυτά που λέτε, συνάγουμε ότι όλοι λειτουργούσαν, να το πούμε έτσι, μια προσημείωση μετοχών των τραπεζών που θα παιχτούν μελλοντικά στο χρηματιστήριο. Γι' αυτό κιόλας ο κύριος Στουρνάρας, παίζοντας το παιχνίδι του Elliott Fund ή των άλλων Virtual Fund, εκτός από όλα τα άλλα, έτσι, εκτός από όλα τα άλλα πολιτικά ζητήματα που θέτουν, βγήκε και έκανε την περίφημη δήλωση πριν μια εβδομάδα ότι θα χρεοκοπήσουν οι τράπεζες εάν δεν πάμε σε πληστηριασμούς. Το πακετάκι που συζητάει ο Σόιμπλε ή που συζητάνε αυτή τη στιγμή δεν είναι για τα 10 ή 15 ή 50 δισεκατομμύρια για τα πολιτική λιτότητα. Όχι. Το πακετάκι που συζητάνε είναι ο νέος δανεισμός διαμέσου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, στον οποίο ανήκει η Ελλάδα από 1η-7η 2013. Έχει έρθει και email γι' αυτό. Και εδώ υπάρχει ένα χοντρό πρόβλημα. Ότι το Ευρωπαϊκός Μηχανισμός απαιτεί, πέρα από τη γνωστή μνημονιακή πολιτική, ένα νέο μνημόνιο, που ενδεχομένως εδώ να μας περάσει από νομοσχέδιο με τη γνωστή τακτική. Λοιπόν, απαιτεί το εξής. Πρώτον, ένα σύστημα bail-in. Bail-in στη γλώσσα του σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσει ο Κοσμάκης, είτε είναι μικρομέτοχος σε τράπεζα. Σωτηρία εκ των έσω. Εκ των έσω, ναι. Διάσωση εκ των έσω. Bail-out λοιπόν, είναι σημαίνει δύο πράγματα. Πληστηριασμός πρώτης κατοικίας και κούρεμα καταθέσεων. Άρα λοιπόν στο πακετάκι αυτό που αναμένεται προϋποθέτει δύο πράγματα. Γι' αυτό και έχει ανοίξει το θέμα που θα πρέπει να πάμε σε πληστηριασμούς, διότι κινδυνεύουν οι τράπεζες. Του δώσαμε 50 δισεκατομμύρια. Ανακεφαλαιοποίηση. Μία μικρή παρένθεση για τους πληστηριασμούς. Όταν οι τράπεζες έχουν υποθηκεύσει τις κατοικίες με 120% της αξίας τους, τις συμφέρει να πάνε σε πληστηριασμούς? Όχι. Δεν θα χάσουν τα πάντα? Όχι. Άρα δεν είναι ένα. Όχι, είναι. Αν οι τράπεζες κρατούσαν τα δάνεια, δεν είναι ένα παραμύθι αυτό. Δεν συμφωνούσε αυτό οι τράπεζες. Οι τράπεζες είχαν ξεσηκώθηκαν με τη δήλωση του. Ξεσηκώθηκαν οι τράπεζες με τη δήλωση του. Άρα και ο κύριος Προκόπουλος, να πούμε, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση ότι οι τράπεζες σήμερα έχουν και κεφαλαιακή επάρκεια και ισχυρό μαξιλάρι και θα έπρεπε να έχουν λίγο μια πιο γενναιόδορη συμπεριφορά προς την αγορά. Εν τούτοις οι τραπεζίτες είναι φοβισμένοι, είναι μαζεμένοι, διότι προφανώς δεν υπάρχει κατάλληλη καθοδήγηση στο να κινηθούν οι τράπεζες. Και οι τραπεζίτες. Πάντως, συγγνώμη, το μόνο που κάνουν αυτό το δείχνει. Δεν του αθωώνω. Όχι, άλλο λέω. Ξέρετε, δηλαδή, μην παραξηγηθώ. Δεν προσπαθώ να κάνω, να μοιράσω ευθύνες. Απλά λέω, τα στοιχεία της Τραπεζής Ελλάδος δείχνουν ότι το μόνο που κάνουν αυτή τη στιγμή οι τραπεζίτες είναι να παίρνουν λεφτά είτε από τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος, είτε από την ανακεφαλαιοποίηση και πάνε να αγοράζουν ομόλογα δανεία. Μάλιστα. Εκτός ευρώ δηλαδή.
για να διασφαλίσουν τα κεφάλαιά τους εκτός ευρώ. Κάτι σημαίνει. Οι ελληνικές τράπεζες. Οι εγχώριες. Οι ελληνικές δεν είναι, ναι, γιατί είναι σε funds στο εξωτερικό. Σωστότερο. Ναι. Σωστότερο. Λοιπόν. Πάντως δεν ξέρω αν, είναι, αν έχετε στο πρόγραμμά σας τα ερωτήματα. Καλό ήταν με ευκαιρία, μια και μιλάμε για το τραπεζικό σύστημα και τη βιωσιμότητα και δανεισμούς κτλ., να κάνετε μια αναφορά για τα κόκκινα, τα λεγόμενα δάνεια, τα οποία εάν σήμερα μιλάμε για 65 περίπου δισεκατομμύρια, εδώ στην πράξη θα έρθει. Ξέρω εγώ, θα ξαναυπάρξει καινούριο δάνειο κεφαλαιοποίηση των τραπεζών επειδή υπάρχουν τα ιδιωτικά χρέη. Οι τράπεζες, εάν υποτεθεί ότι δεν τα παίρνουν αυτά τα κόκκινα δάνεια, είναι στον αέρα. Έχει τελειώσει. Έχουν τελειώσει. Είναι στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Και όταν λέμε τα κόκκινα δάνεια, μιλάμε για 65 δις, από τα οποία 18 είναι αναφέρονται στα δάνεια κατοικίας, 12 είναι για, από τις κάρτες επιστωτικές και 34 είναι τα επιχειρηματικά δάνεια. Mm-hmm. Και εκεί στα επιχειρηματικά, συνήθως εστιάζονται στην κατοικία, επειδή στην κατοικία υπάρχει και λίγο, υπάρχει και ηλική αξία. Ναι. Δηλαδή, αν βάλουν χέρι στην κατοικία, πρώτη, δεύτερη, δεν έχει σημασία. Στα επιχειρηματικά. Ναι. Α, το κύριο όμως πρόβλημα είναι στα επιχειρηματικά. Και ποια είναι από εκείνα τα επιχειρηματικά τα οποία δόθηκαν και δόθηκαν δανεικά για γύριστα. Για να μην πω και εκείνα τα δάνεια τα οποία είναι 10 δις που ήταν κάτω από την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και τώρα είναι απλήρωτα και πρέπει να τα. Το ελληνικό δημόσιο να τα φορτωθεί στο δημόσιο χρέος. Με 10 δις αυτά που δόθηκαν δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Okay. Άρα, εδώ μπροστά μας το λεγόμενο ιδιωτικό χρέος έχει τεράστιες άλλες προεκτάσεις. Είναι μια δεύτερη βραδιφλεγής βόμβα που είναι γενικά στην ελληνική κοινωνία. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, επειδή η άλλη πτυχή. Και πάμε στο ασφαλιστικό. Και ασφαλιστικό και μόνο. Λοιπόν, και στο θέμα της εφορίας, επειδή έγινε μια κουβέντα. Επιτρέψτε μου κάτι και λίγο χαριτολογώντας για να δω που είναι ο Δημήτρης εδώ μέσα στο. Υπάρχει ένα χρέος που λέμε, αυτό που λέμε χρέος στις εφορίες, που φτάνει τα 56 δις τέλος του 2012. Τα 30 του Καραμαλή. Ακούστε. Που γίναν 50. Λοιπόν, σαν γύρω στα 56 δις. Όχι, όχι, το χρέος προς το τελικό δεσμό χρέη του ελληνικού δημοσίου. Προς το ελληνικό δημοσίου. Είναι μη εισπρακτέα, έτσι δεν είναι. Για μένα είναι τα 45 μη εισπρακτέα, αλλά πρέπει να το πούμε μετά. Είναι δύο. Είναι οι ιδιώτες που χρωστάνε και νομικά και φυσικά πρόσωπα που χρωστάνε στο κράτος. Είναι και το κράτος που χρωστάει στους ιδιώτες. Ναι. Αυτά που χρωστάει το κράτος στους ιδιώτες είναι γύρω, τώρα είναι γύρω στα 6 με 7 δισεκατομμύρια. Εγώ μιλάω για εκείνα που χρωστάνε ιδιώτες και φυσικά κράτος. Και νομικά πρόσωπα προς το κράτος. Αυτά φτάνουν κρατικές εταιρείες, γύρω στις 56. Ακούστε τώρα την εσωτερική δομή, έχει μια αξία. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια χρωστάνε 1 δις. Ναι. 100.000 χρωστάνε 3 δις. 4.500 χρωστάνε 17 δις και 1.500 χρωστάνε 35 δις. Ναι. Αυτό λοιπόν έχει μια αξία, γιατί δείχνει τελικά από όλη αυτή την ιστορία ποιοι χρωστάνε στην εφορία. Πολύ δεν χρωστάνε. Ότι οι 1.500 δεν πρόκειται ποτέ να πληρώσουν και όλες οι φορολογίες. Γιατί είναι παγωμένες σε παγωμένα χρέη από διάφορες αυτές. Γεγονός είναι. Να σας θυμίσω. Όχι, ένα λεπτό. Έχει μια αξία γιατί θα δείχνει μια εικόνα. Δίνει μια εικόνα, με συγχωρείτε. Δίνει μια εικόνα. Γίνεται ένας θόρυβος. Προσπαθεί αυτός ο θόρυβος να αξιοποιηθεί για να φορτωθούν και για να υπάρξει ένα φοροκυνηγητό κτλ. Εγώ γενικά δεν θεωρώ ότι. Δεν είμαι υπέρ της άποψης γενικώς οι πολίτες δεν πρέπει να πληρώνουν φόρους. Πώς δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να το πει κανένας έτσι. Υπάρχει ανταποδοτικότητα. Ναι. Απλώς εκεί ακριβώς πρέπει να δούμε καταρχήν ποιοι είναι οι μόνιμοι φοροδιαφεύγοντες. Ποιοι είναι εκείνοι οι χρόνιοι οφειλέτες. Ποιοι είναι οι μεγάλοι οφειλέτες. Και εδώ λοιπόν να δούμε με την περίσσια ευαισθησία που χρειάζεται σαν κοινωνικό πρόβλημα τους άνεργους. Έτσι, εκείνοι οι οποίοι είναι άνεργοι και πρέπει να πληρώσουν χαράτσια κτλ. Που δεν μπορούν να πληρώσουν, τους χαμηλά αμοιβόμενους που τους ζητάνε ακόμα τώρα για να έχεις παιδί είναι τεκμήριο και πρέπει να πληρώνεις. Τώρα και η σύζυγος, με συγχωρείτε, μπήκε σαν τεκμήριο. Καλά, τι άλλο θα ακούσω τώρα. Για τη σύζυγο, ειδικά. Ναι. Λοιπόν, ξέρω εγώ τι να γελάσεις, να κλάψεις, τι να πεις. Λοιπόν, και είναι και εκείνο το άδικο φορολογικό σύστημα που τελικά. Το άδικο φορολογικό σύστημα που επιτέλους έτσι βγάζει μάτι για την ελληνική πραγματικότητα, ας πούμε. Τα μόνια φορολογικά ζωή για μισθωτοί συνταξιούχοι, αυτή είναι. Μάλιστα. Θέλετε τώρα, επειδή εσείς έχετε και έντονο πολιτικό χρώμα, να σας δώσω μία γνώμη, αν θέλετε. Θα ήθελα να ακούσω πραγματικά. Το μεγάλο πρόβλημα, ακόμη και αυτού του άθλιου του μνημονίου, στο οποίο έχουμε μπει σε αυτή την περιπέτεια, είναι ότι δεν υπήρξε κανένα σημείο αναφορά σε καμία μεταρρύθμιση. Κανένα. Δηλαδή, από τα ταξί που ξεκινήσαμε, τους δικηγόρους, το ΦΠΑ, τι θέλετε να πάρουμε.
Και σε ταξίδι, τώρα μια και τα αναφέρετε. Σε καμία, τους δικηγόρους μας δεν τίποτα να απελευθερώθηκε. Γι' αυτό δεν θέλω να σου πω. Σε κανένα από τα υποτιθέμενα παρεμβάσει του μνημονίου, γι' αυτό και έφτασε προχτές η κυβέρνηση. Μια μισή μέρα η κυβέρνηση, άρων-άρων για να τακτοποιήσει τους 2.500 που λείπανε, ενώ συζητάει ένα χρόνο για επίορκους και ανεπαρκείς που δεν ήταν 2.000, φτάνει σε μία νύχτα μέσα, να φτιάξει το θέμα της ΕΡΤ, την επομένη της φαλιάρας από τη Ρωσία. Για μένα δεν είναι καθόλου άσχετο αυτό. Και το θέμα με τους δημοτικούς αστυνομικούς, που τους εκπληρώνει το όνειρο της ζωής τους τελικά. Διότι εγώ, όσους γνωρίζω, το όνειρο της ζωής αυτών όλων ήταν να γίνουν κανονικοί αστυνομικοί. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το θέμα της απόλυσης, κατά το σκέλος της εξαγγελίας έπρεπε να είναι πανευτυχής. Διότι υπονοεί αυτό το πράγμα και σοβαρότερο μισθολόγιο και επιδόματα και νυχτερινά και όλα αυτά δεν τα δόξες και τιμές. Σε σχέση με τους δημοτικούς αστυνομικούς και κοινωνικό στάτους και από πλευράς, γιατί για δύο πράγματα θυμίζω δουλεύει κάποιος. Το ένα είναι ο μισθός, το δεύτερο είναι η κοινωνική καταξίωση. Και τα δύο υποτίθεται ότι περιποιούν μια μεγαλύτερη τιμή στον κανονικό αστυνομικό σε σχέση με το δημοτικό. Τώρα ήταν κάτι πιο λίγο. Λοιπόν, θέλω να πω, για μένα το μεγάλο δυστύχημα είναι, και εκεί θα πρέπει να εστιάσουν τα κόμματα, να εστιάσουν οι μελλοντικοί που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν την Ελλάδα, στο να φτιάξουν μια διαδικασία προοπτικών και προδιαγραφών. Δεν μπορεί η προοπτική αυτή της χώρας να είναι οι δόσεις. Σε πόσες δόσεις θα αποπληρώνουμε. Δηλαδή, δεδομένου ότι είμαστε όλοι χρεωμένοι. Και εγώ δεν σέβομαι, ξέρετε, έχω ένα ευρύ πελατολόγιο στο γραφείο, από ευρύ φάσμα εννοώ. Είναι μεγάλα τα δράματα των υποτιθέμενων εχόντων, να ξέρετε. Είναι τεράστιες οι υποαξίες, είναι τεράστιες οι καταστροφές. Δεν λέω ότι δεν έχει δράμα ο πάμφτωχος των 500 ευρώ και των 300 και των 200. Αλλά μην φαντάζεστε ότι σήμερα δεν είναι και σε δράματα μεγάλα άνθρωποι που δεν φαντάζεστε. Άνθρωποι που δεν φαντάζεστε. Επαναλαμβάνω, το έχω πει νομίζω και από αυτήν εδώ την τηλεόραση καλές τις μέρες, δεν μπορεί να πτώχευσε στα 80 του ο κύριος Βοβός. Δεν αποφάσισε να πτωχεύσει στα 80 του ο κύριος Βοβός. Εντάξει, εδώ όμως αναφέρεται ονόματα και πρόσωπα που κρύβονται και άλλες καταστάσεις. Αναφέρομαι σε δημόσια, όμως ξέρετε κάτι είναι γνωστά τα. Όχι, τα είναι και άλλα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από μια πτώχευση που μπορεί να είναι εικονική. Το θέμα με τα κόκκινα δάνεια που πολύ σωστά έδεσε ο κύριος Τόλιος για να έρθει σε μια πραγματικότητα. Εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα λόγω της ύφεσης. Έχουμε 40% μείωση του ΑΕΠ. Είχαμε συμφωνήσει αυτό το πράγμα πέραν των δανείων που υπονοήσατε και στα οποία συμφωνώ απόλυτα. Και θα έπρεπε να γίνει ένας έλεγχος κάποια στιγμή. Υπάρχει όντως ένα πραγματικό γεγονός ότι συμφωνήσαμε αυτό το πράγμα και το πήραμε 10 εκατομμύρια ευρώ. Δανειστήκαμε τα 8, βάλαμε τα 2 και σήμερα αυτό κάνει 4. Εδώ προκύπτει ένα κορυφαίο ερώτημα, κύριε Χαζάκη. Με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σας. Ποιος θα πληρώσει τη ζημιά? Διότι είδαμε τις τράπεζες, και σωστά θα πω εγώ, να στηριχτούν, να βοηθηθούν. Αναβαλλόμενος φόρος μέχρι το 2080. Στα ομόλογα οι ζημιές θα συμψηφίζονται αενάως. Ακόμη και το 5% που δίνουν στο αλογοσκούφι τα πρώτα 28 που δεν τα θέλανε και δεν τα χρειαζόταν τότε οι ισχυροί τραπεζίτες, για να θυμόμαστε λίγο και την ιστορία. Λοιπόν, και σε αυτά αναβολή πήρανε με τροπολογία που έφερε ο κύριος Σταϊκούρας πρόσφατα. Ρωτάω λοιπόν, στον τραπεζίτη του ακτουμπήσαμε έτσι. Την ανακεφαλαιοποίηση του καθενός μας, ποιος την κάνει? Καθένας μας είχε αγοράσει ένα αυτοκίνητο και έκανε 10 ευρώ και σήμερα κάνει 3. Δηλαδή δεν έχει ούτε τη δυνατότητα. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την ανακεφαλαιοποίηση του κάθε ενός φυσικού προσώπου. Κοιτάξτε, ο κύριος Σόιμπλε. Ο τρόπος, τα μέτρα που παίρνουν. Και ακούστε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κυρία Χρονά. Η δικιά μου άποψη είναι, ο κύριος Σόιμπλε έρθει επίσκεψη, έκανε στην Ελλάδα. Δεν ήρθε 3 χρόνια, ήρθε προχτές, για να δείξει στο χωριό του ότι τα πράγματα τα ελέγχει, ότι πάνε καλά. Όταν η Ευρώπη, εγώ πιστεύω, δει τις εικόνες αυτής της Ελλάδας που έχουν παράξει σήμερα, θα καταλάβουν ότι εδώ παράγουν ένα οικονομικό Αφγανιστάν. Και ένα οικονομικό Αφγανιστάν δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Ο κύριος Ντράγκη έχει μιλήσει για κοινωνικές εκτροπές. Όχι εγώ, ούτε τα κόμματα, ούτε ο κύριος Ντράγκη. Κύριε Τσακάρη, να επιχειρήσω μια απάντηση στο ερώτημά σας. Ναι, ο στόχος ήταν και αυτό που επιτεύχθη με την εσωτερική υποτίμηση, γιατί περί αυτού μιλάμε. Προσπάθεια είναι, για εσωτερική. Ακριβώς. Έγινε εσωτερική υποτίμηση. Καταστροφή. Ακριβώς. Έγινε η φτωχοποίηση. Φτωχοποίηση. Το μεγάλο ζητούμενο ήταν η φτωχοποίηση. Κανένας δεν ήθελε να μειωθούν κατά ανάλογο τρόπο και οι τιμές στα προϊόντα, οπότε θα ήμασταν μία ή άλλη, εάν η μείωση στις συντάξεις, στους μισθούς ήταν και ανάλογη στις τιμές, δεν θα υπήρχε θέμα συζήτησης. Δεν υπήρξε κανένας έλεγχος, υπήρξε καμία αστυνόμευση, υπήρξε κανένα υπουργείο. Ακούμε εδώ διαρκώς, ακούμε υπουργούς ανάπτυξης. Οι υπουργοί της ανάπτυξης ελέγχονται για την ανάπτυξη.
Πολύ φοβάμαι. Πείτε δηλαδή μου μια δουλειά που τελείωσαν. Τέλειωσαν την Ολυμπιακή. Με πρόστιμα και παραβάσεις είναι πάλι στην Ευρώπη. Είναι Τσαγκάρη, προφανώς αλλιώς. Καλός, κακός και τώρα θέλετε δώσει πίσω. Μα τι να δώσει, είναι παράνομα αυτά που κάνανε, πρόστιμα πέσαν. Μα προφανώς εννοούν και άλλοι. Πολύ φοβάμαι δηλαδή πως η απάντηση στο ερώτημά σας είναι αυτό ακριβώς θέλαμε. Εγώ θέλω να δείξω ότι υπάρχει μια πολύ κακή ποιότητα κυβερνητικό management, δυστυχώς για τη χώρα αυτά τα τελευταία 30 χρόνια. Και εγώ εστιάζω τη δική μου κριτική στο μνημόνιο, γιατί νομίζω ότι όλες οι άλλες πλευρές καλύπτονται από κόμματα, από διάφορες ιδεολογίες. Η δικιά μου κριτική στο μνημόνιο είναι ότι δεν έχει κανένα σημείο αναφοράς με κανένα σοβαρό κράτος της Ευρώπης. Μας πηγαίνει στο πουθενά, στο άγνωστο, σε πρωτοτυπίες. Βάλε το ΦΠΑ 30, βάλε το φόρο εισοδήματος 80, βάλε τον φόρο αλληλεγγύης άλλα 3 χρόνια. Αφαίρετα. Βάλε τώρα στο τζαγκάρι που έχει το τηλέφωνο αυτό, βάλε το φόρο πολυτελείας για πέρσι 1.000. Μιλάτε για τη φορολογία. Σας θυμίσω δύο πράγματα. Φταίω εγώ που το 2011 το ελληνικό δημόσιο θυμήθηκε ότι πρέπει να μπει ΦΠΑ σε μια κατηγορία επαγγελματιών που το ίδιο τους είχε εξαιρέσει. Εγώ φταίω γι' αυτό. Φταίω εγώ που το ελληνικό δημόσιο θυμήθηκε το 2011 να ελέγξει εισοδήματα το 2004 για λίστες που έχει από το 5. Μάλιστα. Λοιπόν, να διαβάσουμε, συγγνώμη, να διαβάσουμε κάποια mail αν έχουμε. Θα διαβάσουμε κάποια mail, ναι, σαφώς να διαβάσουμε, αλλά θέλω πριν από αυτό, Ελένη μου, έχουμε αρκετά και είναι και... Να πούμε κάτι σε αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όποιος έχει εμπειρία διαχείρισης οικονομίας, πρακτική εμπειρία, και δεν είναι απλά θεωρητικός ή ακαδημαϊκός, γνωρίζει την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία, είτε η δημοσιονομική της πλευρά, είτε η πραγματική οικονομία, δεν χωράει ελιγμού του στυλ για να δούμε ποιος χρωστάει, αυτός χρωστάει δικαίως ή χρωστάει αδίκως. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Μάλιστα. Σε τέτοιες συνθήκες. Θέλει στρατιωτικού τύπου διαχείρισης, ανοικοδόμηση. Και στον έλεγχο των τιμών. Στρατιωτικού. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ξεκινάμε με μηδενικές βάσεις. Τα σβήνω όλα. Σβήνω όλα. Σβήνω όλα τα χρέη προς την εφορία. Όλα τα χρέη προς τις τράπεζες. Αλλιώς διαφορετικά. Των και των επιχειρήσεων. Μηδέν. Αν δεν ξεκινήσω από το μηδέν, δεν θα δω σε ποια πραγματική οικονομική κατάσταση και τι φοροδοτική ικανότητα έχει ο μέσος πολίτης ή ο επιχειρηματίας για να μπορώ να το φορολογήσω σε σωστή βάση. Και ταυτόχρονα να δώσω ανάσα. Να δώσω ανάσα στην οικονομία για να αρχίσει να μου παράγει εισόδημα. Αλλιώς, στην κουβέντα του τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι μπορεί να γίνει. Όχι, θέλω να πω δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αλλά στην οικονομία, στην οικονομική ιστορία παγκόσμια, όλες τις χώρες αν τις πιάσετε, από το 18ο αιώνα που τους απασχολεί το δημόσιο χρέος, που τους απασχολεί η φορολογία, που τους απασχολεί η δημοσιονομική κρίση, όλες όταν φτάνουν σε ίδια σημεία, ανεξαρτήτως το ποια συμφέροντα εκφράζουν ή ποιο πολιτικό καθεστώς έχουν ή οτιδήποτε, ξεκινάνε από μηδενικής βάσης. Τα σβήνουν όλα. Ή ποιος εν τέλει βολεύεται από μια απόφαση. Βέβαια, είναι, τα σβήνουν είναι και όλα. Και υπάρχει και δεύτερος δρόμος. Δημήτρη, να σου δώσω και δεύτερο δρόμο εγώ. Πάλι πολιτικός είναι ο δρόμος. Αποφασίζει η Ευρώπη την πολιτική της Ένωση, που ήταν και ο στόχος, που ήταν και το όραμα, που ήταν και ο λόγος που εχώρησες τη νομισματική σου πολιτική. Διατηρείς ένα μνημόνιο για άλλα 200 χρόνια, όχι 30, ούτε 5, ούτε 3, για 200 χρόνια. Το benchmark είναι ότι θα το κάνεις Γερμανία το μαγαζί. Άρα δεν περιμένεις καμία ιδέα κανενός κυρίου Τσαγκάρη, Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Υγείας ή οτιδήποτε. Οι προδιαγραφές σου είναι, για παράδειγμα, του γερμανικού μοντέλου, του γερμανικού κράτους, του γερμανικού πεζοδρομίου, της γερμανικής ακτής. Λοιπόν. Και αφού έχεις εφαρμόσει τους συντελεστές αυτούς που υπάρχουν εκεί, το μνημόνιο για όσο πάει να σβήσουν όλα. Ναι, όμως ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Και συγγνώμη που σου μιλάω στον Υπουργό. Όχι, δεν έχω λοιπόν, χαρά. Ποιο είναι το θέμα? Έχουν ήδη δημιουργήσει το 1 τρίτο της Γερμανίας σε τριτοκοσμικό κατάσταση. Αν πας στην Ανατολική Συμφωνώ. Γερμανία, μιλάμε για τριτοκοσμική κατάσταση. Συμφωνώ απολύτως. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι μια Γερμανία που εφαρμόζει. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, έχω ένα παράδειγμα. Έτσι. Απλά θέλω να πω ότι η πολιτική ένωση της Ευρώπης αναγκαστικά θα αναπαράγει τις αντιθέσεις ή αν θέλετε τις ανισορροπίες που ζούμε σήμερα. Είτε αποφασίζει κάποιος μια ενιαία πολιτική οικονομική από τις Βρυξέλλες, είτε τη συζητάμε την οικονομική πολιτική όπως την εφαρμόζουμε σήμερα. Δεν υπάρχουν Βρυξέλλες. Είναι και το για να υπάρχει Γερμανία πρέπει να υπάρχει και Ελλάδα. Δεν μπορούν όλες οι χώρες να γίνουν Γερμανία, γιατί πρέπει να υπάρχει προφανώς. Και κάποιος σε ένα καταμερισμό ο οποίος θα παίζει το ρόλο. Απλά έβαλε ένα ωραίο ερώτημα στο ξεκίνημα της κουβέντας ο κύριος Τόλιος, για να τον ερεθίσω λίγο και πολιτικά. Που είπε ότι πρέπει κάποια στιγμή να δούμε αν αυτό το πράγμα λίγο μας συμφέρει που ζούμε μέσα στην Ευρωζώνη. Το είπατε στο ξεκίνημα. Είναι κορυφαίο ερώτημα. Εγώ το ερώτημα το δικό μου είναι άλλο. Αυτοί δεν αλλάζουν, κύριε Τόλι. Ξέρετε, η λογική ότι εμείς με κάποιες χώρες του Νότου θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μέτωπο στο οποίο να μας αγκαλιάσουν κάποιοι. Γιατί είδαμε τον κύριο Μόντι να μιλάει πολύ άσχημα για τη χώρα μας, ξέρετε, πολύ πρόσφατα.
δεν θα γίνουμε Ελλάδα, δεν είμαστε εμείς σαν την Ελλάδα. Ναι, είδαμε τον Ισπανό τα ίδια. Εγώ υποψιάζομαι και προνομιακές σχέσεις, αν θέλετε. Δίνω ιδέα στον κύριο Καζάκη τώρα να τα ψάξει λίγο, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με Ισπανικό Δημόσιο. Αλλά το θέμα μου εμένα είναι το εξής. Αυτοί λοιπόν δεν αλλάζουν. Αυτοί σου λένε ότι το κλαμπ εδώ έχει αυτούς τους όρους. Εκεί δεν πρέπει να υπάρξει διοικητική απόφαση, δεν πρέπει να υπάρξει Έλληνας Ερντογάν, είναι το δικό μου το ερώτημα. Και αυτός υπάρχει. Να κάνω ένα σχόλιο. Βέβαια, αυτό σας απίθυνε και το. Ναι, το είναι λόγο. Πράγματι ένα κεντρικό ερώτημα. Εάν διαπιστώνουμε, κάνουμε μια διαπίστωση, ότι έτσι πως είναι δομημένη, οικοδομημένη, αυτό που λέμε σήμερα η Ευρωζώνη και ευρύτερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι. Είναι μακριά από το όραμα των λαών και των εργαζόμενων της Ευρώπης. Και να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο σηματοδοτεί κάτι που θέλει ανάλυση, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Αυτό λοιπόν το οικοδόμημα δεν είναι βιώσιμο με αυτούς τους όρους που θέλουμε, με όρους λαών και εργαζόμενων. Μπορεί να γίνει αλλιώς το οικοδόμημα. Εγώ θα έλεγα το εξής, κάτω από αυτές τις σημερινές συνθήκες και επειδή έθεσε το ερώτημα ο κύριος Σαγκάρης, πολύ συγκεκριμένα θα έλεγα, μπορεί η Ευρώπη σήμερα, ας πούμε, μια λύση θα μπορούσε να ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό προϋποθέτει δύο πράγματα, πολύ βασικά. Να γίνει δηλαδή μια ομόσπονδη χώρα σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε θεωρητικά, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν σας βάζω εγώ το οραματικό αυτή τη στιγμή, αυτά που θέλω εγώ σαν να το πω έτσι, με το όραμα της αριστεράς και τα λοιπά, δεν το θέτω. Το θέτω από όρους κρατικής συγκρότησης. Ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έτσι πως είναι τώρα, είναι οι γνωστές Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν μια κεντρική τράπεζα, η οποία είναι φορέας τελευταίας καταφυγής του Αμερικανικού Δημοσίου, έχει έναν ομόσπονδο προϋπολογισμό που παίρνει περισσότερα από την Καλιφόρνια γιατί έχει περισσότερο εισόδημα, αλλά δίνει περισσότερα στο Βορρά, ας πούμε, σε μια πολιτεία του Βορρά, η Οκλαχώμα, δεν ξέρω αν σωστά προσδιορίζω το Βορρά, εντάξει. Μια αλληχή πολιτεία. Κάνει δηλαδή ανακατανομή, Το Wyoming. Ναι, το Wyoming, πράγμα. Κάνει ανακατανομή κονδυλίων, έχει δηλαδή ένα τέτοιο ομόσπονδο προϋπολογισμό και διαμορφώνει έτσι μια ισορροπία. Λέω, θα μπορούσε να ήταν αυτό μια λύση. Αλλά εκ των πραγμάτων, με Γερμανία, με Γαλλία, με όλες αυτές τις χώρες που έχουν τα ιδιαίτερα δικά τους στρατηγικά και συμφέροντα, αυτό δεν γίνεται. Άρα μιλάτε για λύση εκτός λοιπόν, Ευρωζώνης. Με αυτή την έννοια λοιπόν. Εγώ δεν σας βάζω ακόμα στο κάδρο, δεν βάζω ακόμα την Ελλάδα. Πάντως κύριε Τόλιο, δεν βάζω ακόμα στο κάδρο την Ελλάδα. Ακόμα και εκεί έχουμε αποσχιστικές τάσεις. Εγώ αυτό ακούω από τις ΗΠΑ. Έχουμε συγκεκριμένες πολιτείες. Θεωρώ προσωπικά ότι η Ευρώπη είναι κορυφαίο παράδειγμα. Ελλάδα είναι το Ντιτρόιτ. Στο Ντιτρόιτ έκαναν και οι ομοσπονδιακές αρχές και το οικονομικό σύστημα ακριβώς ό,τι έκαναν και στην Ελλάδα. Ουσιαστικά μετέφεραν τη χρεοκοπία στους συνταξιούχους της αυτοκινητοβιομηχανίας, Motor City την αποκαλούσαν, πολυπόδειγμα ήταν πριν από λίγες δεκαετίες, προκειμένου οι τράπεζες που είχαν δανείσει την πόλη να μην υποστούν καμία ζημιά ή να υποστούν ελάχιστες ζημιές. Το λέω αυτό είναι για να δούμε. Άρα, η πολιτεία είναι υποχρεωκοπία. Ναι. Αυτό λέω. Να αυτό λέω. Έγινε όμως και ένα κόλπο γκρόσο εκεί. PSI εφαρμόστηκε και στο Detroit. Και να συμπληρώσω την άλλη όψη. Είναι περίπου μηδέν εκεί, βέβαια. Ήθελα να πω, είναι δύο όψεις. Εάν λοιπόν αυτό το μοντέλο δεν φαίνεται ότι μπροστά μας προωθείται με φερέγγιους όρους, εγώ θα σας έλεγα, ακόμα και, πώς το λένε, και κάνοντας κόντο. Δεν φαίνεται. Μισό λεπτό, για να πω ποιο είναι το εναλλακτικό. Εγώ θεωρώ το εναλλακτικό, αν υπάρξει μια Ευρώπη, πρέπει να είναι Ευρώπη με άλλους όρους, με άλλη αρχιτεκτονική. Να εμπεριέχει το στοιχείο, με συγχωρείτε, τη ισοτιμία χωρών εγώ και θα λαών. Ένα λεπτό. Σε αυτό το είπε και ο κ. Βενιζέλος. Όχι, εδώ μεταξύ μας. Τα λέει, αλλά άλλο κάνει. Μισό λεπτό. Εγώ σας λέω, ο κύριος Κάμερον είπε, ο κύριος Κάμερον, που δεν έχει μπει στο ευρώ, είπε: εγώ θα καταγγείλω τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κάνω δημοψήφισμα το 2017. Αυτό νομίζει ο άνθρωπος ότι το συμφέρει. Να το πω έτσι. Αυτό θα κάνει. Μια Ευρώπη. Ετέθη το ερώτημα πριν 6 μήνες, ένα χρόνο. Μπορεί να κάνω λάθος, αν θυμάστε. Πάμε σε μια Ευρωπαϊκή Γερμανία ή πάμε σε μια Γερμανική Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ρωτώ και λέω: αν υποθέσουμε ότι τελικά, είτε γιατί ο Σαρκοζή γλίστρησε, είτε γιατί τον Μπερλουσκόνη τον καθαρίσανε, είτε γιατί εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει πολιτικό ηγέτη στην Ευρώπη, τελικώς οδεύουμε σε μια Γερμανική Ευρώπη. Αυτήν την αποδεχόμαστε,
σε καμιά περίπτωση. Αυτό το ερώτημα είναι. Σε εγώ καμιά περίπτωση, να σας πω κάτι. Ναι, γιατί δεν είναι τέλει, εγώ, να σας πω κάτι, το μοντέλο δεν είναι ούτε αν θέλετε με όρους, άμα το βάλουμε με όρους κρατών εκεί, αφαιρούμε το περιεχόμενο της πολιτικής. Γιατί αυτή τη στιγμή οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πορεία αυτής της ενοποίησης είναι με στρατηγικούς όρους, με όρους ανταγωνισμού, με όρους ισχύως, με όρους οικονομικής δύναμης. Και αν πάμε με αυτούς τους όρους, σημαίνει οι άλλοι τσαλαπατιώνται, οι άλλοι μένουν στο περιθώριο, οι άλλοι δεν έχουν εθνική και καθόλου λαϊκή κυριαρχία. Όχι, αυτό το μοντέλο δεν είναι βιώσιμο. Εν τέλει και δεν το θέλω. Αυτό που θέλω να πω σαν εναλλακτική λύση είναι να δούμε. Κύριε Τόλιο, όρους... δώστε μου μισό λεπτό. Πριν πείτε τις εναλλακτικές λύσεις, επειδή θέλω να κάνουμε από όλους τους καλεσμένους να μου πούνε την εναλλακτική λύση που έχουμε σε αυτό το χρέος, αν είναι βιώσιμο ή όχι. Πριν περάσουμε όμως αυτό και θα τοποθετηθείτε όλοι, να δούμε λίγο τα mail. Να δούμε λίγο τα mail. Χρωστάμε. Ναι. Το χρωστάμε. Ωραία, μένω στο... με τον και θα έρθετε εσείς, θα ξεκινήσετε πρώτοι. Είναι το τελευταίο ή τελευταίο τέταρτο. Γιατί πραγματικά το ερώτημα που θα θέσω είναι ακριβώς αυτό. Να πούμε και το τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, να δούμε δύο-τρία πράγματα εδώ. Η Κάτια μας λέει ότι έχει γίνει κατανοητό το φιάσκο της εισόδου μας στην ΟΝΕ με τις συνέπειες. Το θέμα συζήτησης πρέπει να είναι πώς θα κάνουμε την οικονομία μας αυτόνομη και σε ανωδική πορεία. Τα καταστήματα και επιχειρήσεις που κλείνουν κάθε μέρα δεν θα επανέλθουν στο άμεσο μέλλον. Τι προτάσεις έχουμε για αυτό το αύριο, η Κατερίνα, και την ευχαριστούμε. Να διαβάσουμε και άλλα. Πάρα πολλά μας στέλνουν και βλέπω ότι τελικά η διαδικτυακή θέαση δεν υπολείπεται καθόλου της τηλεοπτικής. Ναι, ναι, ναι. Εσύ έχετε σπάσει τα κοντά. Εντάξει, σας ευχαριστώ να... πολύ, κύριε Κασάκη. Λοιπόν, εδώ συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πώς είναι αποθηκευμένη, ρωτάει ο Δημήτρης. Θα τα δούμε αυτά. Θα σας ενημερώσουμε μέσα από το email αυτό. Πώς μπορείτε να τις ξαναβρείτε τις εκπομπές. Ανεβαίνουν στο airtopen.com να πούμε και στο The Press Project. Λίγες ώρες μετά τη μετάδοσή τους από τη ροή της Airtopen ανεβαίνουν και στο site και μπορείτε να τις δείτε και τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων στην ενότητα βίντεο. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι καλησπέρα, πρέπει να εφαρμοστεί εισάχθεια για την κοινωνία, μιας και το είπαμε και πριν εδώ. Κάποιος άλλος, ο Δημήτρης, μας ρωτάει να μας εξηγήσουν οι προσκαλεσμένοι σας πώς δημιούργησαν οι τράπεζες το χρέος με τις απάτες τους, με τις offshore και πώς μπήκε στη μέση το ελληνικό κράτος. Μάλιστα. Έχει ανάψει για τα καλά η κουβέντα και στο διαδίκτυο με αφορμή όλα αυτά που λέτε. Είχα βρει και ένα το οποίο αναφέρεται σε δύο προσκαλεσμένους εδώ συγκεκριμένα και ψάχνω να το βρω. Δεν είπαμε και κάτι. Ναι. Πες. Ναι, ήθελα απλώς να πω ότι είχαμε προσπαθήσει, αυτό πρέπει να το δούμε στην αρχή της εκπομπής βέβαια, να έχουμε και άλλους συναδέλφους σας εδώ, από όλες τις τάσεις, ένθεν και κήθεν, και δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ να βρούμε, για συγκεκριμένους λόγους. Λοιπόν, να διαβάσω άλλο ένα. Ναι. Για χαρά, λέει. Για συγκεκριμένους λόγους, συγγνώμη λίγο, Θέμη, ναι. Για συγκεκριμένους λόγους δυσκολευτήκαμε να βρούμε άτομα, οικονομολόγους, που θα στήριζαν το μνημόνιο και θα έλεγαν τι παράδεισος είναι αυτός που περνάμε. Οικονομολόγους που το έχουν στηρίξει αυτό σε δημόσιες θέσεις, αλλά δυσκολευτήκανε πάρα πολύ να έρθουν στην ελεύθερη ΕΡΤ να μιλήσουν. Εγώ είπα ότι θα έπρεπε να είναι το μνημόνιο. Ίσως γιατί κατέχουν και κάποιες κυβερνητικές θέσεις και φοβήθηκαν λίγο. Εδώ λοιπόν, μιας και το είπες, λέει για χαρά, καλώντας πρόσωπα, να βλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, καλώντας πρόσωπα που δεν τροφοδοτούνται από μεγαλοσυμφέροντα και τράπεζες, οι εκπομπές σας θα ξεχωρίσουν από όλα τα ξεπουλημένα τηλεοπτικά κανάλια. Χρειαζόμαστε εκπομπές ενημέρωσης όπως η σημερινή. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στον αγώνα σας και ένα υστερόγραφο. Μεγάλη αδυναμία τόσο στον Καζάκη όσο και στον Βατικιώτη. Λοιπόν, και έπρεπε δεν να το πω. Κανένας από όλους αυτούς. Λοιπόν, τώρα θέλω, επειδή μπαίνουμε. Μεγάλη αδυναμία, έτσι λέει. Σας έχουν αδυναμία. Γιατί σταθήκαμε δίπλα εμείς. Λοιπόν, πάντως είστε λαϊκιστές όλοι, γιατί ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, με το Υπουργείο Οικονομικών, με δήλωσή του για το χρέος, έτσι λέει ότι όσοι λένε, εν πάση περιπτώσει, ότι το χρέος ανεβαίνει και πήγε στα 321 δις, έχει βγάλει μια ανακοίνωση, δεν θα τη διαβάσω όλη γιατί είναι μεγάλη, λέει μερικά πράγματα, ότι πιο συγκεκριμένα αυτή η φαινομενική αύξηση χρέους είναι προϊόν της υποχρέωσης απεικόνησης της εκταμίευσης των κεφαλαίων από το IFSF προς το ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να επιτευχθεί η χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
και ότι έλαβε χώρα μέσα στο 2013 γίνεται μέσω του ελληνικού δημοσίου, ενώ τα κεφάλαια που δατέθηκαν από τον EFSF προς το ελληνικό δημόσιο αποτελούν χρέος κατά τους κανόνες του δημόσιου λογιστικού. Μάλιστα. Ωστόσο, το χρέος δημιουργείται. Τέλος πάντων, δεν το. Δηλαδή, μας λέει άλλα. Ναι, μας λέει ότι δανείστηκε το ελληνικό δημόσιο, φορτώθηκε ο Έλληνας φορολογούμενος, την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Ευχαριστώ λοιπόν, πάρα εγώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να κάνουμε και, μία. Και αυτό είναι το οποίο είχαμε αποδοκιμάσει και συνεχίζει η ανακοίνωση. Και είναι ακόμα πιο προκλητική, γιατί λέει παρακάτω πως πήρε το δημόσιο στα χέρια του μετοχές. Ναι. Δηλαδή, μετά από λίγα χρόνια οι μετοχές θα έχουν τη σημερινή αξία. Ας βγει να το εξακριβώσει, να το επιχειρηματολογήσει αυτό ο κύριος Στρονάρας. Ποιο υπονοεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα μία ανακεφαλαίωση αυτού του success story. Συγγνώμη, και είναι και ψέματα. Γιατί δεν πήρε το ελληνικό δημόσιο, πήρε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο δεν είναι ανοίξει την Τρόικα. Μάλιστα. Είναι και ψεύτης εκτός όλων των άλλων. Εντάξει, από τον χρόνο και μόνο που βγήκε η ανακοίνωση για την ημερομηνία προκύπτει ότι. Θέλω να θυμίσω σε όλους, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, για να κλείσουμε και να μου κάνετε και την τελική σας τοποθέτηση. Ναι. Έχουμε και λέμε λοιπόν, πώς αναλύεται αυτό το success story που ζούμε όλα τα τελευταία χρόνια. Στόχοι και προβλέψεις του αρχικού προγράμματος δεν επιβεβαιώθηκαν. Χρειάστηκαν πολλές αναθεωρήσεις και βελτιώσεις και είχαμε και ένα δεύτερο πρόγραμμα. Μετά τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους που έγινε το Μάρτιο του 2012. Όλους ρωτάω, να κάνω εγώ μία ανάλυση και να καταλάβω τι λέμε. Δεν νόμιζα ότι μου το λέτε εμένα μόνο. Όχι, μην ανησυχείτε. Είχαμε λοιπόν τη μεγαλύτερη στην ιστορία αναδιάρθρωση χρέους το Μάρτιο του 2012. Την ακολούθησε η επαναγορά των κρατικών ομολόγων. Μία δημοσιονομική πολιτική με περικοπές μισθών και συντάξεων, με αυξήσεις φορολογίας. Και φτάσαμε μετά από τρεις εθνικές εκλογές, μετά από 20 συνόδους κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελληνική οικονομία, σήμερα να χρωστάμε περισσότερα από ό,τι χρωστούσαμε ποτέ. Και ρωτώ λοιπόν έναν όλους σας. Το χρέος αυτό, τον άνω των 300 δις φανερό και γύρω στα 100 τόσα κρυφό, είναι βιώσιμο και αν είναι εντός ή εκτός της Ευρωζώνης? Μάλιστα. Κύριε Τσαγκάρη. Το δεύτερο σκύλος εγώ δεν θα το απαντήσω που είπατε. Γιατί? Αν είναι εντός ή εκτός της Ευρωζώνης. Γιατί δεν νομίζω ότι τέτοια πράγματα συζητώνται δημόσια. Το πρώτο σκέλος. Όχι, δεν νομίζω, είναι άποψή μου αυτή. Εγώ δεν νομίζω ότι συζητούνται δημόσια εναλλακτικές πολιτικές επιλογές του μέλλοντος. Δεν αφορούν το λαό, κύριε Τσακάρη. Αφορούν το λαό, αλλά στο μέτρο που είναι. Ακούστε, είναι σαν να ήμασταν εδώ ένα επιτελείο στρατηγών και να συζητάμε τώρα εάν θα επιτεθούμε αύριο στην Τουρκία και πότε. Ωραία. Δεν γίνεται. Το δέχομαι έτσι λοιπόν. Μα μόνο με αυτή την έννοια. Δεν φοβόμαστε ούτε να μιλήσουμε ούτε τις λέξεις. Αν διαβάσει κανείς αυτά που λέμε διαχρονικά, μπορεί να καταλάβει τι λέμε. Και λοιπόν, ο κύριος Κρούγκμαν είπε ότι στην Ελλάδα έγινε μία άθλια διαχείριση χρέους. Άθλια διαχείριση χρέους. Μια άθλια διαχείριση χρέους μπορεί να είναι προϊόν είτε ανικανότητας είτε σκοπιμότητας. Εγώ θα ήθελα σαν Έλληνας πολίτης να έχει γίνει μια εξεταστική των προγραμμάτων Επιτροπή Οικονομική, να έχει πιάσει, να έχει βρει 4 χρόνια μετά πότε πτώχευσε η Ελλάδα, γιατί είναι και αυτό μπερδεμένο. Δεν νομίζω ότι η κοινωνία έχει καταλάβει αν ακριβώς πτώχευσε λίγο πριν την έλευση του Πασόκ, λίγο μετά, και αν υπάρχουν ευθύνες. Συγκεκριμένες ευθύνες, όχι πολιτικές ευθύνες, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και τρίγες κατσαρές, για συγκεκριμένες επιλογές που έγιναν για λαό που δεν ρωτήθηκε και για αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν. Πάμε στις προοπτικές. Η προοπτική, αυτό που ζούμε όλοι, δεν είναι Ευρώπη και για μένα δεν είναι και καπιταλισμός. Το μέλλον μας, θυμάμαι δύο λέξεις που όταν ξεκινάγαμε την καριά μας, η λέξη προκοπή και η λέξη προοπτική είναι άγνωστες σήμερα στον οποιονδήποτε, εγώ πιστεύω. Έχουμε χρόνια να ακούσουμε από έναν συνάνθρωπό μας ότι θα αλλάξει το αυτοκίνητό του, ότι αγόρασε ένα διαμέρισμα. Έχουν χαθεί τα στοιχεία του καπιταλισμού. Εδώ λέμε πώς θα σώσουμε τα αυτή την ώρα μας, λοιπόν, η προοπτική μας δεν μπορεί να είναι πόσες δόσεις θα μας κάνει το Υπουργείο να ξοφλήσουμε τα χρέη. Δηλαδή, εγώ δεν αρνούμαι να πληρώσω τους φόρους μου, αρνούμαι όμως να ζήσω με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αρνούμαι να το ακούω αυτό το πράγμα. Και θα πρέπει κάποιος να μιλήσει στην ελληνική κοινωνία και να της πει ότι εάν μείνουμε στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη, θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα ρόλο. Πάω σε πιο πρακτικά πράγματα. Που να έχουν να κάνουν με το δικό μας συγκριτικό πλεονέκτημα, που είναι σίγουρα ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι κατασκευές και το τραπεζικό σύστημα, όχι αυτό που ζούμε κάποιο άλλο. Εάν η Ελλάδα έφευγε από την Ευρώπη και το ευρώ, τότε θα αποκτούσε μια άλλη διάσταση για μένα προοπτικών ανάπτυξης και με εθνικά χαρακτηριστικά.
Εθνικά με την έννοια κλειστών διοικητικών φορολογικά διοικητικών συνόρων. Απαντήσατε μια σωστό ερώτημα όμως. Κλειστών φορολογικά διοικητικών συνόρων. Πράγματι είναι αθλειότητα, είναι αστείο να συζητάμε για ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό κλαμπ. Δηλαδή κάποιοι να φαντάζονται ότι η Ελλάδα θα ανταγωνιστεί με όρους βιομηχανίας και προοπτικών τεχνολογίας τη Βόρεια Ευρώπη. Πράγμα που δεν καταφέρνει η Ιταλία, πράγμα που δεν καταφέρνει η Γαλλία. Παραπέμπω στις ζημιές του 12 του Group PSA, του Group Peugeot Citroën, για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί που δεν τα κατάφερε η Citroën, δεν τα καταφέρει η Ελλάδα, που δεν έχει καν τα Ιζόλα και τα Πίτσος που είχε κάποτε. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν και στον κύριο Βατικιώτη να μας πείτε κι εσείς αν μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι. Με αφορμή το ερώτημα που θέσατε, θυμήθηκα όταν ξεκίναγε η Ελλάδα να μπει σε αυτό το δρόμο με τις λεύκες των μνημονίων, το ένα μότο το οποίο ακουγόταν εκείνη την εποχή είναι ένα πικρό ποτήρι, θα το πιούμε και μετά από λίγο θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα είναι όλα παρελθόν. Έχουν περάσει 4 χρόνια από την εκκίνηση της εφαρμογής των πολιτικών λιτότητας και ακόμα δεν είμαστε ούτε στη μέση. Αυτό το οποίο αποδείχθηκε είναι πως αυτό το δημόσιο χρέος δεν μπορεί να πληρωθεί. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να πληρωθεί. Η Ελλάδα πρέπει με όρους κυρίαρχου κράτους να αρνηθεί να πληρώσει το δημόσιο χρέος. Αυτό μπορεί να το κάνει εύκολα. Πώς? Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου είναι ο δρόμος τον οποίο έχουν ακολουθήσει και άλλες χώρες. Υπάρχουν ευτυχώς συνταγματολόγοι, υπάρχουν ευτυχώς οικονομολόγοι στην Ελλάδα που έχουν την τεχνική επάρκεια και μπορούν να δείξουν ότι οι δανειακές συμβάσεις οι οποίες υπογράφτηκαν για τα δύο δάνεια που έχουμε μέχρι στιγμής αναλάβει βρίθουν αντισυνταγματικοτήτων, αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, αντίκειται στην εθνική νομοθεσία. Μπορούμε να διεκδικήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις στο σύνολο των γερμανικών οφειλών. Κατελάχιστον. Υπάρχουν εκτιμήσεις Γάλλων οικονομολόγων βάσει των οποίων ξεπερνούν το σύνολο του ελληνικού δημόσιου χρέους οι οφειλές της Γερμανίας. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που έχει στα χέρια της ένα κυρίαρχο κράτος το οποίο μπορεί να διεκδικήσει τη διαγραφή του ελληνικού δημόσιου χρέους να μην πληρωθεί ούτε ένα ευρώ. Το θέμα είναι αν οι κυβερνήσεις θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση προς όφελος του ελληνικού λαού και εις βάρος των δανειστών. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ευρώ, είναι πλέον δεδομένο, δεν πρέπει να έχουμε πια αυταπάτες για το χαρακτήρα της Ευρωζώνης και το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόθηκε πριν πως η Ελλάδα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Καμία χώρα δεν τις πληρούσε. Τις πληρούσε μόνο το Λουξεμβούργο, ο πληθυσμιακός γίγαντας του Λουξεμβούργου, και η Δανία, η οποία πολύ έγκαιρα κατάλαβε τι σημαίνει Ευρωζώνη και επέλεξε να αφήσει σε εμάς τη χαρά. Η Γερμανία επέλεξε να μας βάλει όλους στην Ευρωζώνη εκείνη την περίοδο για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διαβάζω στο τεύχος του περιοδικού Time που κυκλοφορεί ότι για κάθε μάρκο στην προ-ευρώ εποχή των εξαγωγών που έκανε η γερμανική βιομηχανία, το μισό μάρκο πήγαινε για κόστους συναλλαγματικούς και για τη διαχείριση των συναλλαγματικών μετατροπών. Έχει υπολογίσει η γερμανική βιομηχανία ότι τυχόν διάλυση της Ευρωζώνης θα σήμαινε για αυτούς 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ απώλειες τα επόμενα χρόνια και 0,5% του ΑΕΠ απώλεια μέχρι το 2025. Και να βάλω ένα αριθμό εδώ στο λόγο που λέτε και να συνεχίσετε ότι η Γερμανία φαίνεται να κερδίζει από τη διάλυση της Νότιας Ευρώπης με τριοπαθώς να κερδίζει 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς. Η Γερμανία έχει ωφεληθεί τα μέγιστα και γι' αυτό το λόγο αυτό που έχει αποδειχθεί είναι πως η Ευρωζώνη ήταν ένας λάκκος των λεόντων. Εάν θέλουμε το ζήτημα το οικονομικό το οποίο προκύπτει, το κοινωνικό μετεπιτάσιο στο τελευταίο διάστημα είναι τι θα γίνει με την ανεργία. Αυτό έπρεπε να είναι το κατεξοχήν θέμα το οποίο έπρεπε να μονοπολεί τη δημόσια συζήτηση. Που έπεσε τελείως έξω στις προβλέψεις του Δούνου. Του μιλάγε για πολύ άλλα ποσά, τώρα είμαστε 27% πάει να φτάσει το 15%. 1,5 εκατομμύριο ανέργους η Ελλάδα δεν είχε ποτέ. Σε λίγο καιρό θα δούμε εικόνες εξαθλίωσης πολύ χειρότερες από αυτές που βλέπουμε σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με γραμμικές μεθόδους κάνοντας κάτι καλύτερα από ό,τι κάναμε στο παρελθόν. Αυτό το οποίο απαιτείται δηλαδή είναι δικό μας νόμισμα για να μπορούμε να τυπώσουμε όσο νόμισμα θέλουμε, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και βιομηχανική πολιτική.
η οποία έχει επανέλθει. Επομένως, υπάρχει... μιλάτε για λύση εκτός της Ευρωζώνης. Μιλάω για λύση εκτός της Ευρωζώνης και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Τα ελληνικά ναυπηγεία, η Λάρκο, σπουδαίες μονάδες που είχε η Ελλάδα καταστράφηκαν είτε με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη βλέπε ναυπηγεία. Μάλιστα. Αυτή η κατάσταση για να μπορέσει να αντιστραφεί δεν είναι δυνατόν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, να δώσουμε το λόγο και στους άλλους καλεσμένους μας. Κύριε Καζάκη. Περιμένει ο Γιάννης με το ένα πόδι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά, μην τα φάμε σε ευγένειες. Είμαστε ελεύθεροι, αποφασίστε. Λοιπόν, όχι, τον κύριο Καζάκη. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι αν είναι βιώσιμο το χρέος. Αυτό ρώτησε και εγώ. Το πώς είναι και γιατί είναι βιώσιμο το χρέος, υπάρχουν δύο οπτικές. Υπάρχει η οπτική του Σάιλοκ. Δηλαδή, όσο υπάρχει η λίμπρα το κρέας που μπορεί να κόψει από τον δύστιχο φιλέτη, είναι βιώσιμο το χρέος. Έτσι γίνεται και στην Ελλάδα. Όσο υπάρχει το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα, γιατί αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει τι έχουμε χτίσει εμείς επάνω. Δεν τους ενδιαφέρει πόσοι δουλεύουν εδώ ή με ποιους όρους δουλεύουν εδώ. Οι ηθαγενείς και τα δημιουργήματά τους δεν τους ενδιαφέρει. Είναι παλιοί αποικιοκράτες, ξέρουν από πολύ παλιά τη δουλειά. Θέλουν το οικόπεδο, γιατί γεωστρατηγικά και οικονομικά το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα είναι τρομακτικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές, αγορές ακινήτων, αγορές κεφαλαίων με βάση τα ακίνητα κτλ. Το οικόπεδο θέλουν. Σαν δανειστές. Όσο υπάρχει αυτό το οικόπεδο, είναι βιώσιμο το χρέος. Γιατί θα σε πεθάνουν για να πάρουν το οικόπεδο. Γι' αυτό άλλωστε χτυπάνε διαμέσου της εφορίας την ιδιωτική κατοικία. Τι λύση βλέπετε. Ελεγχόμενη χρεοκοπία δηλαδή. Βεβαίως, κανονικότατα. Σε βάθος χρόνου. Κανονικότατα. Μέχρι τέλους. Δηλαδή μέχρι να πεθάνουν όλοι οι Έλληνες. Και το λέω κυριολεκτικά, γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που ποτέ δεν έχει βρεθεί δημογραφικά η Ελλάδα. Τα δύο χρόνια, το 2011 και το 2012, των μνημονίων, είχαμε για πρώτη φορά, με εξαίρεση τις συνθήκες πολέμου της κατοχής του 1941-1944, άμεση πτώση του πληθυσμού. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην Ελλάδα. Κύριε Καζάκη, 4.000 το 2011, 16.000 το 2012. Να, μπράβο. Και να δείτε ότι το 2013 θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Επομένως, λοιπόν, τι προτείνετε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι τέρμα το χρέος. Διαγραφή χρέους, λοιπόν. Και επειδή λέμε, εντάξει, πούμε αυτά που είπε ο Λεωνίδας είναι σωστά και τα λοιπά, δεν θέλω να επεκταθώ. Να πούμε κάτι πολύ απλό, επειδή, για να καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν έχουν εξοικείωση με αυτά τα ζητήματα. Γιατί το κράτος έχει ασυλία, το κάθε κράτος έχει ασυλία. Γιατί επινόησε το διεθνές δίκαιο να δώσει ή προνόησε να δώσει σε κάθε κράτος ασυλία. Γιατί, για ποιο λόγο. Για δύο βασικούς λόγους. Γιατί ο ιδιώτης δανειστής του δεν μπορεί να το βάλει σε καθάριση όπως μπορεί να βάλει μια εταιρεία ή ένα νοικοκυριό. Και επιπλέον, αν το κράτος είναι δανειστής προς αυτό το κράτος, εάν επιχειρήσει να το βάλει σε καθάριση, θεωρείται με το βάση του διεθνές δίκαιο κάζους μπέλι, πόλεμος. Μάλιστα. Εμάς μας βάλανε σε καθάριση γιατί συνειδητά οι κυβερνήσεις μας μετέτρεψαν σε απικία. Εκχωρήσαμε δηλαδή. Την ασυλία λόγω άσκηση εθνική κυριαρχία. Χωρίς τουλάχιστον να καταστούμε απικία. Χωρίς να δώσουμε σοβαρή απικία στον πόλεμο. Αμαχητή. Δηλαδή δεν δώσαμε κανενός είδους πόλεμο. Τουλάχιστον το χάσουμε, αδερφιά. Να το χάσουμε και να υποστούμε τη συνέπειση τας. Καμία δεν. Γι' αυτό και να μου επιτρέψετε, αυτοί που έχουν υπογράψει αυτά τα χαρτιά είναι χειρότεροι δοσύλλογοι από τον Τζολάκογλου, το Ράλι και το Λογοθετόπουλο. Τουλάχιστον αυτοί είχαν τη δικαιολογία ότι ιτήθηκαν σε πόλεμο. Ποιο πόλεμο δώσαν αυτοί στο όνομα του ελληνικού λαού. Τον χάσανε και εμείς πρέπει να υποστούμε όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε υποστεί ή και που θα υποστούμε στο μέλλον. Μάλιστα. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι όχι στο χρέος. Τελειώνουμε το χρέος. Δεν το πληρώνουμε. Το διεθνές δίκαιο παρέχει τρομακτικές δυνατότητες ένα κράτος για να το κάνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και υπάρχει πρόβληση ασυλίας. Και τα βάζουμε επίσης. Βεβαίως. Να σας πω και κάτι επιπλέον. Αυτό... Επειδή δεν είναι γνωστά, και βεβαίως δεν είναι λογικό να είναι γνωστά σε ανθρώπους που δεν έχουν εξοικείωση. Η μεγαλύτερη νομική σχολή που ασχολείται με διαχείριση χρέους, μαθαίνει νομικούς, δηλαδή οικονομολόγους, το πώς θα διαχειριστούν κρατικού χρέους, εδρεύει στην Ολλανδία. Αν διαβάσετε το εγχειρίδιο που δίνει στους μαθητές, στους φοιτητές, κυρίως μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι αυτοί, τους λέει το εξής. Όταν πάτε να διαχειριστείτε χρέος εξ ονόματος οφειλέτη, κράτους οφειλέτη, δύο πράγματα κάνετε. Πρώτον, ξεκινάτε και λέτε ότι εγώ δεν πρόκειται να σε πληρώσω ποτέ. Και κερδίζει τη διαπραγμάτευση.
αυτός που όταν σηκωθεί από τη διαπραγμάτευση δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Και αυτός είναι πάντα ο οφειλέτης. Γιατί αυτός που χρωστάει, αυτός που έχει ανοίξει το ρίσκο, είναι ο δανειστής. Βεβαίως, άμα σε βάλει στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα, τραχαγύρευε. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο ευρώ. Αυτό. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Άρα και εσείς προτείνετε διαγραφή χρέους και λύση εκτός ευρώ. Εκτός ευρώ, βεβαίως. Δεν υπάρχει τρόπο. Κύριε Τόλιο. Νομίζω ότι η κουβέντα ανάδειξε το μεγάλο θέμα ότι η ακύρωση του μνημονίου 1 και η διαγραφή του χρέους είναι προϋπόθεση να σταματήσει η βύθιση και της ελληνικής οικονομίας και πάνω απ' όλα της ελληνικής κοινωνίας στην περιθωριοποίηση, στη φτωχοποίηση, δηλαδή κάθοδο στον άδει. Αυτό το πράγμα μόνο έτσι θα ανακοπεί. Αυτό δεν φτάνει. Γιατί από εκεί στερα πρέπει να δούμε και τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα νομίζω πρέπει να εστιάσουμε στην ανάγκη βαθμιαία να πάρουμε μέτρα προστασίας και στήριξης των πιο αδύναμων στρωμάτων σε άμεσα τέτοια μέτρα, έτσι χαμηλόμισθο, συνταξιούχων κτλ. Που είναι μια μεγάλη, η μεγαλύτερη αριθμητικά, το μεγαλύτερο αριθμητικά τμήμα του ελληνικού λαού και σε συνέχεια να δούμε την παραγωγική ανασυγκρότηση. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες έτσι και στον αγροτικό τομέα. Δυστυχώς αποψηλώνει το αγροτικό τομέα. Δηλαδή είναι τρομερό να βλέπεις σκόρδα από την Κίνα και λεμόνια από την Αργεντινή. Δηλαδή λέω κάποια κρέα έτσι, παραδείγματα τα οποία όλοι τα νιώθουμε. Έχει τη δυνατότητα να έχει μια βιομηχανία, μονάδες, όχι για όλα τα πράγματα, αλλά και στο πεδίο των νέων τεχνολογιών. Όχι όλα, αλλά έχει ασφαλώς παραγωγική ανασυγκρότηση. Ασφαλώς πρέπει να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο το τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι αποταμιεύσεις και ταυτόχρονα να στηριχτεί η ανάπτυξη. Να εφαρμόσει ένα σύστημα φορολόγησης εκείνων οι οποίοι έχουν και να μειώσει τη φορολογική επιβάρηση και το φοροκυνηγητό σε εκείνους οι οποίοι είναι αδύναμοι ή δεν έχουν. Να εφαρμόσει αυτό που είπε, υπόθηκε η λέξη συσάχθεια, ιδιαίτερα για τα χρέη προς τράπεζες και εφορίες. Με συγχωρείτε, ιδιαίτερα της μεγάλης πλειοψηφίας. Εγώ δεν είμαι ισοπεδιωτικός και αβανταδόρος, ας πούμε, το εννοώ και κάπως πρέπει να το δούμε έτσι με την απαιτούμενη προσοχή. Μιλάμε για μεγάλα αριθμητικά σύνολα. Όταν λες ότι 2 εκατομμύρια έχουν χρέη στην εφορία 1 δις, αυτό δεν είναι. Είναι ελάχιστο. Το ίδιο είναι όταν μιλάμε για νοικοκυριά τα οποία έμειναν άνεργοι οι μισθωτοί και δεν έχουν να πληρώσει το δάνειο. Δεν πρέπει να επιτρέψει σε καμιά περίπτωση. Λοιπόν, για να τελειώσω και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι στο ερώτημα που έμεινα και υπάρχει το μετέωρο, με βάση αυτά τα δεδομένα, αυτά δεν τα διαπραγματεύεσαι. Είναι να το πω με άλλους όρους, είναι οι κόκκινες γραμμές. Εκεί δεν μιλάμε τώρα ότι θα κάτσω να υποστώ τους εκβιασμούς και τις απειλές και τα λοιπά, μήπως μας διώξουν από την Ευρωζώνη. Αυτό δεν μπαίνει έτσι στη λογική μου. Εφαρμόζω αυτό το πρόγραμμα και βλέπω και αυτή τη διάσταση με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Για να κλείσω ένα τελευταίο. Όλα αυτά πώς θα γίνουν, με συγχωρείτε, είναι κέριο ερώτημα. Δεν είναι να κάτσουμε στον καναπέ έτσι και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, το ένα. Δεν είναι να περιμένουμε την ανάθεση σε κάποιον και εγώ, ας πούμε, απλώς να προσδοκώ, ας πούμε, μια κατάσταση. Όχι. Είναι η ενεργή παρέμβαση. Χρειάζεται να γίνουν ενεργοί πολίτες, ένα μεγάλο αυτό που λέμε κίνημα αντίστασης, αλληλεγγύης και ανατροπής. Σαν τέτοιο και να σημειώσω αυτή τον αγώνα των εργαζομένων εδώ στην ΕΡΤ. Και εντάξει, κλείνουμε κάπως την εκπομπή και νιώθω, ας πούμε, την ανάγκη να πω και μια κουβέντα για αυτή την αυτοδιαχειριζόμενη, τέλος πάντων, έτσι, τηλεόραση που μπορεί να δώσει δείγματα γραφής και πώς πρέπει να είναι η ενημέρωση, η πραγματική ενημέρωση, το αγαθό της ενημέρωσης προς τον ελληνικό λαό. Αυτά και πολλά άλλα μπορούν να γίνουν με αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα αυτό που κάνουμε πάντως εδώ, κύριε Τόλιο. Λοιπόν, πριν πούμε, Ελένη μου, επειδή διαβάζουμε διάφορα μηνύματα, καλά, από Σουηδία τώρα έτσι, μπράβο, συγχαίρω από τη Νότια Σουηδία. Τι ωραία που είναι να διαδικτυακά να σε βλέπουν στη Σουηδία. Θα ήθελα πάντως εδώ να πω, παιδί, μας έχει έρθει ένα μήνυμα το οποίο εκφράζει ένα παράπονο ότι αποκλείστηκε κάποιος από το σχέδιο Β του κυρίου Αλαβάνου. Πρέπει να πούμε ότι δεν αποκλείστηκε κανένας, αγαπητοί τηλεθεατές. Εδώ η αρχισυνταξία μας μέσα είχε μια σειρά από 30. Και το είπαμε και πριν από λίγο. Ναι, ότι επιχειρήσαμε να μιλήσουμε με πάρα πολλούς οικονομολόγους και κάποιοι είχαν κάποια κολλήματα. Ή τουλάχιστον αυτό είπαν για να μπορέσουν να έρθουν σήμερα. Σαφώς και καταλάβαμε κιόλας ότι είναι και μια δύσκολη εποχή, ο Αύγουστος. Δεν έχει αποκλειστεί κανένας. Έτσι κι αλλιώς το θέμα της οικονομίας είναι τόσο μεγάλο που αναγκαστικά θα προκύψει και δεύτερη εκπομπή στο άμεσο μέλλον. Και επίσης, συγγνώμη Ελένη μου, ναι, και
να πούμε επίσης ότι επειδή τέθηκε το θέμα πλέον της εξόδου από την Ευρωζώνη, τουλάχιστον από τους προσκαλεσμένους μας εδώ, νιώθουμε μια υποχρέωση να ανοίξουμε και ένα θέμα που είναι ταμπού τόσο καιρό στην ελληνική κοινωνία, το οποίο έχει να κάνει με το ευρώ και τη δραχμή, ή καλύτερα να το πούμε εθνικό νόμισμα ή όπως αλλιώς. Το οφείλουμε και θα το συζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές. Ακούσατε εδώ όλους τους καλεσμένους μας, όλοι συμφωνούν ένθεν και κήθεν ότι τα μνημόνια είναι οδοστρωτήρας για τις αδύναμες χώρες. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα διέξοδο, όπως είπαν και όλοι οι καλεσμένοι μας, και ίσως είναι η ώρα να κάνει η χώρα μας μια ιστορική τομή. Αυτή η ιστορική τομή θα μπορεί να είναι η σύγκρουση με το κατεστημένο το εγχώριο ή με το κατεστημένο το ευρωπαϊκό. Και αν το κάνει αυτό, η Ελλάδα θα έχει τις ευρείες συμμαχίες να τη στηρίξουν σε κάτι τέτοιο πρωτοπόρο. Εγώ απλώς θέλω να σας πω, δεν ξέρω πολλά από οικονομία, αλλά αισθάνομαι ότι δύσκολα ένας άλλος λαός θα ρυψοκινδυνεύσει για έναν λαό που στρογγυλοκάθεται στον καναπέ του και δεν ρυψοκινδυνεύει μια ζωγόνα αναμέτρηση. Καλό σας απόγευμα. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ σε περίπου μια ώρα με τον Γιάννη Δάρα. Γεια σας. Καλό βράδυ.